Η μεγάλη δημοσκόπηση του Open λίγο πριν από τις εκλογές. Πώς είναι η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει με την αυτοδυναμία, ποια κόμματα δίνουν μάχη για να μπουν στη Βουλή. Στο στούντιο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, Κώστας Παναγόπουλος. Αντιδράσεις από τη δήλωση του υποψήφου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Παπαδημητρίου για πιστοληπτική γραμμή. Αποστάσεις από την Πειραιώς να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν θέλει νέο μνημόνιο, ζητά ο Αλέξης Τσίπρας. Ισόβια στο δολοφόνο του Μάριου Παπαγεωργίου. Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Χειροκροτήματα στην αίθουσα για την πρόταση καταπέλτη του εισαγγελέα. Ποια είναι η Γερμανίδα νέα σιδηρά κυρία της Ευρώπης, ολική επαναφορά και για την Κριστίν Λαγκάρντ, ένας πρώην δημοσιογράφος στην Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Σενάρια κατασκοπικού θρίλερ πίσω από την τραγωδία με το ρωσικό υποβρύχιο. Σφίγγα το Κρεμλίνο για το υπερόπλο της Μόσχας και τη μονάδα που το είχε επανδρώσει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ειδήσεις του Open στις 7 και παίρνει φωτιά το πολιτικό σκηνικό 4 μέρες πριν από τις κάλπες σε διπλό μέτωπο. Η δήλωση του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μπάμπη Παπαδημητρίου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν κερδίσει τις εκλογές, θα πάει σε πιστοληπτική γραμμή στήριξης, προκάλεσε θύελλα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Πρωθυπουργό να καλεί τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει αν σχεδιάζει τέταρτο μνημόνιο. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται η σκληρή αντιπαράθεση για τους νέους ποινικούς κώδικες και για το ενδεχόμενο αποφυλάξης τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια των ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το Open, που είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές της Κυριακής για το κανάλι και η οποία έχει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ο Κώστας Παναγόπουλος. Κώστα, καλώς ήρθες. Θα δώσουμε όλα τα έχει η δημοσκόπηση αυτή και πρόθεση ψήφου και κατανομή εδρών και μικρά κόμματα, ποια μπαίνουν, ποια είναι στο όριο να μην μπουν, τι θα κάνουν οι εναπομείναντες αναποφάσεις, τι, ποια θα είναι η αποχή, όλα τα έχει. Θα ξεκινήσουμε όμως για να δώσουμε την πρώτη γεύση όπως κάνουμε συνήθως με το τι θα κάνει η μεσαία τάξη. Είχες ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που αφορούσε την πολύφερνη και πολυταλαιπωρημένη από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μεσαία τάξη. Πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά? Ναι, πράγματι, Έλλη, άλλωστε ήταν και το βασικό ζητούμενο των τελευταίων 4 εβδομάδων, η περίφημη μεσαία τάξη. Ρωτήσαμε λοιπόν ποιος πιστεύουν, ποια κυβέρνηση, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα, ότι μπορεί να πάρει περισσότερα μέτρα ενίσχυσης, αν θες, αποκατάστασης της μεσαίας τάξης. Yeah. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, είναι περισσότερο από ευκρίνη. 22% λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση που θα ενισχύσει τη μεσαία τάξη περισσότερο θα είναι μια κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. 34% μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. 35% είπε καμία, δεν υπάρχει περίπτωση να ενισχυθεί η μεσαία τάξη ούτε από τον ένα υπάρχει ούτε από τον άλλο. Υπάρχει μια έτσι απογοήτευση από την ταλαιπωρία. Υπάρχει, παρόλα αυτά είναι στο 35, δεν είναι πολύ υψηλό. 9% είπε δεν γνωρίζω. Να σημειώσω αυτή τη διαφορά των 12 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη έναντι μιας κυβερνήσεως Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ και να πω ότι είναι φανερό ότι η αποκατάσταση της μεσαίας τάξης είναι ζητούμενο για μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και όπως θα δούμε στη συνέχεια φαίνεται να είναι και βασικό κριτήριο που προσδιορίζει την εκλογική μας συμπεριφορά. Η μεσαία τάξη για την οποία, όπως είπες, έχει γίνει πάρα πολύ λόγος, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, είναι αρκετοί μήνες, αρκετός καιρός μάλλον θα έλεγα. Φαίνεται ότι δίνει και πολλά στοιχεία σε αυτόν που έχει το προβάδισμα στις εκλογές αυτές. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς περιγράφεται ακριβώς μεσαία τάξη, γιατί η πλήρης περιγραφή της, ποια θεωρείται μεσαία τάξη στα χρόνια της κρίσης, δεν έχει δοθεί. Έχει, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, έχει περίπου πει ποια θεωρείται η μεσαία τάξη. Το παρακολούθησα και εγώ τον ορισμό στην εκπομπή σου, αλλά νομίζω ότι τον ανέβασε λίγο ψηλά τον πήχη. Για τους σκοπούς της έρευνας πάντως, ζητάμε από τους ίδιους τους πολίτες να μας πούν αν αισθάνονται ή όχι ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όσοι θεωρούν ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη, δίνουν
αρκετά διαφοροποιημένες απαντήσεις από αυτές που βλέπουμε. Ανάμεσα λοιπόν σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως μεσαία τάξη, η διαφορά υπέρ μιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στο μεσόρ. Μάλιστα, τι ποσοστό είναι η διαφορά αυτή που είμαστε. Εδώ είναι 12, πλησιάζει το 20. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα σε λίγο, αφού συνεχίσουμε την ειδησιογραφία μας. Κώστα, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Και πάμε τώρα στη δήλωση που προκαλεί από το πρωί πολιτικό πόλεμο, όπως είπαμε, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο υποψήφιος βουλευτής, ο κύριος Παπαδημητρίου, της Νέας Δημοκρατίας, προανήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσφύγει σε επιστολιπτική γραμμή στήριξης, μια γραμμή που στην πράξη σημαίνει νέες μνημονιακές δεσμεύσεις. Η Πειραιώς, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, πήρε αποστάσεις από τον υποψήφιο βουλευτή της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αυτής της πιστοληπτικής γραμμής. Ο κύριος Τσίπρας όμως ζητάει επίμονα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί ο ίδιος, κατηγορώντας τον ότι έχει σχέδιο για άτυπο τέταρτο μνημόνιο. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας πυροδότησε ο υποψήφιος γαλάζιος βουλευτής Μπάμπης Παπαδημητρίου, που υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περίπτωση που θα εκλεγεί θα οδηγήσει τη χώρα σε επιστολιπτική γραμμή. Ο Μητσοτάκης, εφόσον ο λαός του δώσει την εντολή, θα φύγει από αυτή την λύση και θα πάει σε κάτι πολύ απλό, σαν και αυτό που έκαναν όλα τα άλλα κράτη που βγήκαν από μνημόνια. Θα πάμε σε μια επιστολιπτική γραμμή. Ξεκάθαρες αποστάσεις από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου πήρε η Πειραιώς με δημόσια τοποθέτηση της εκπροσώπου του κόμματος. Έχω μπροστά το πρόγραμμά μας και έχω μπροστά και στο μυαλό μου αλλά και στη σκέψη και οτιδήποτε στο δημόσιο διάλογο όλα αυτά τα οποία λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το οποίο λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για επιστολιπτική γραμμή στήριξης. Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως θα χρησιμοποιηθούν χρήματα από το μαξιλάρι ασφαλείας των 37 δισεκατομμυρίων για τη στήριξη των τραπεζών. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα αυτό, να απαλλαγούν οι τράπεζες από αυτό το βάρος, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομμάτι από τα κεφάλαια που έχει δεσμεύσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το μαξιλάρι. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να οδηγήσει τη χώρα σε νέο μνημόνιο και κάλεσε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να πάρει θέση για τις δηλώσεις του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το σχέδιο είναι λοιπόν να πάρει το μαξιλάρι της ρευστότητας, να μην το αξιοποιήσει για να ρίξει τα πλεονάσματα, να μας οδηγήσει σε νέο μνημόνιο και έτσι να δικαιολογήσει το κύμα αυτών των μεταρρυθμίσεων. Μια αξιωματική αντιπολίτευση έχει ήδη διαμορφώσει ένα πλαίσιο προγράμματος το οποίο είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και είναι ένα πλαίσιο προγράμματος το οποίο θα λειτουργήσει από την πρώτη ημέρα της νέας διακυβέρνησης, εάν την εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Σημαίνει και αιρεσιμότητες η επιστολιπτική γραμμή. Άρα, πρακτικά, εδώ πέρα μιλάμε για μια τοποθέτηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μιας εθελοντικής επιστροφής σε ένα κλουβί επιτροπίας. Δεν είναι καθόλου άδειασμα. Απλά ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου συζητούσε πράγματα και σενάρια τα οποία, ή προφανώς ανέφερε πράγματα και σενάρια τα οποία με την ύπαρξη του μαξιλαριού φάνταζαν ως σενάρια. Μετά τις αποστάσεις που πήρε επίσημα η Πειραιώς και τον σάλο που προκάλεσε με την τοποθέτησή του, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για προσωπικές του απόψεις. Να δούμε λοιπόν, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που πρότεινε ο κύριος Παπαδημητρίου, που όπως ακούσατε είπε ότι είναι προσωπικές του απόψεις, γιατί υπήρξε παρέμβαση από τη Νέα Δημοκρατία και γιατί αυτή η λεγόμενη πιστοληπτική γραμμή στήριξης μπορεί να παραπέμπει σε νέες μνημονιακές δεσμεύσεις. Είναι εδώ ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος ο Δημητρέλης. Σπύρο, λοιπόν, να δούμε τι σημαίνει αυτό που θα λέγαμε συνταγή Παπαδημητρίου, να το πούμε έτσι. Τι είναι αυτή η πιστοληπτική γραμμή και αν οδηγεί πράγματι σε αυτό που είπαν σε τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Λοιπόν, δύο πράγματα είπε ο κύριος Παπαδημητρίου. Ας πάρουμε το πρώτο. Είπε ότι για να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τι είναι αυτό πολύ απλά, όταν αγοράζει κρατικά ομόλογα η Κεντρική Τράπεζα και ρίχνει ρευστότητα στο σύστημα, λέει, στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, απαιτείται, λέει, για να μπούμε σε αυτό προληπτική γραμμή πίστωσης. Πράγματι, αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί δεν υπάρχει, έχει λήξει, θα χρειαζόταν, διότι τα ελληνικά ομόλογα έχουν χαμηλή επενδυτική βαθμίδα, δεν έχουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Ωστόσο, όπως μας λένε αναλυτές, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένονται ραγδαίες αναβαθμίσεις των ελληνικών ομολόγων εξαιτίας αυτής της ζήτησης που έχει εκδηλωθεί. Να πούμε ότι σήμερα, Έλλη, υποχώρησε κάτω και από το 2%
η απόδοση. Λοιπόν, δεν απαιτείται λοιπόν να υπάρχει, να υπάρχει απιστοληπτική γραμμή, προληπτική γραμμή πίστωσης, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, προκειμένου να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Το νωρίτερο θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο-Νοέμβριο, τότε τα ελληνικά ομόλογα θα είναι συμβατά με αυτό το πρόγραμμα και θα μπορούν να αγοραστούν. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Είπε να πάρουμε το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, να το δώσουμε στις τράπεζες προκειμένου να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Εδώ μιλάμε για ένα τελείως καινούριο σχήμα, διαφορετικό από αυτό που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια και να λειτουργήσουν καλύτερα οι τράπεζες. Ένα εντελώς νέο τοπίο στο τραπεζικό τομέα. Αυτό για να γίνει απαιτείται πράγματι να ενταχθεί σε προληπτική γραμμή στήριξης η χώρα, καθώς δεν θα υπάρχει αυτό το μαξιλάρι και πρέπει να υπάρχει μια άλλη ασπίδα, μια άλλη δικλίδα ασφαλείας, αν δεν μπορέσουμε να δονηστούμε από τις αγορές, για να υπάρχουν εκεί κάποια χρήματα να περιμένουν τους επενδυτές. Αυτό οδηγεί η προληπτική γραμμή σε έγγραφες δεσμεύσεις προς το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, ναι, δηλαδή σε μνημονιακές απαιτήσεις. Μάλιστα. Τι από όλα ισχύει τώρα από αυτά τα οποία είπε, γιατί είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει κανείς να έχει μια σαφή εικόνα. Δεν θα, για να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, όποτε ανοίξει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο, σε μεγαλύτερη πιθανότητα, μας λένε αναλυτές, δεν θα χρειάζεται προληπτική γραμμή στήριξης. Εάν πάμε σε προληπτική γραμμή στήριξης για να στηριχθούν οι τράπεζες, πιθανότατα να καταλήξουμε σε νέες μνημονιακές δεσμεύσεις. Μάλιστα, λοιπόν, θα δούμε πού θα πορευτούμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σπύρο. Τώρα, με τις κεντρικές τους ανοιχτές ομιλίες ολοκληρώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί τον προεκλογικό τους αγώνα. Ανεβάζουμε βεβαίως τους τόνους της αντιπαράθεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε κοινή εκδήλωση που έκανε με τους οικολόγους πράσινους, κάλεσε τους πολίτες να πάνε την Κυριακή στις κάλπες και να ψηφίσουν για να μην επιστρέψει η χώρα στο παρελθόν. Και ο κ. Μητσοτάκης από το Βόλο ζήτησε ισχυρή εντολή και για να βγάλει οριστικά την Ελλάδα από την κρίση. Δύο 24ωρα πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου, οι πολιτικοί μονομάχοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσής τους. Στρατηγική επιλογή χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκλογική συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας με τους οικολόγους πράσινους, που θα αποτελέσει τροχοπέδιο, όπως είπε, στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Να είμαστε όλοι εκεί. Να είμαστε στις κάλπες για να προστατεύσουμε όχι μόνο τη χώρα, όχι μόνο την πορεία της χώρας προς τα μπρος, αλλά να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Ισχυρή εντολή την Κυριακή και πλειοψηφία στη Βουλή ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με πολίτες και εργαζόμενους στο Βόλο. Ζητάμε ξεκάθαρα από τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή για να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία την επόμενη μέρα, για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες. Σκληρή κριτική άσκησε στον Πρωθυπουργό η Φωφηγεννηματά, κατηγορώντας τον ότι εφάρμοσε τις πιο σκληρές δεξιές πολιτικές, χρεοκοπώντας το όνομα της αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει διαζύγιο από την προοδευτική πολιτική και τον προοδευτικό χώρο. Χρεοκόπησε το όνομα της αριστεράς με τις πολιτικές που εφάρμοσε. Τελειώνει ο Τσίπρας. Ο μύθος ότι είναι ο καταφερτζής που τα καταφέρνει όλα, ολοκληρώθηκε. Και έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτοδυναμία. Όχι, με τη Φόφη έρχονται. Απέναντι σε μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση έχει μεγάλη σημασία να είναι δυνατός ο λαός και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, με δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν υπάρχει πιο φασίζουσα λογική από το να λες εγώ είμαι δημοκράτης και αυτός δεν πρέπει να μπει στη Βουλή. Αυτή είναι η φασίζουσα λογική. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός αποφασίζει. Ορθάνυχτη άφησε την προοπτική της εξόδου από το ευρώ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ. Δεν θέλουμε καμία ρήξη. Εάν σας φτάσει μέχρι την έξοδο από το ευρώ, θα είναι επιλογή σας? Ναι. Θα είναι. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αύριο την κεντρική προεκλογική του ομιλία στο Θησείο, ενώ την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο Σύνταγμα. Και να δούμε τώρα την εμφύλια κόντρα της αριστεράς, την κόντρα Τσίπρα-Βαρουφάκη. Στη συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε για μια ακόμα φορά λάθος επιλογή την τοποθέτηση Βαρουφάκη στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την πρώτη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο επικεφαλής του Μέρα 25 απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει αφελής, αποφεύγοντας να πει ότι είναι ένοχος, ενώ επίθεση κατά του Γιάννη Βαρουφάκη εξαπέλυσε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μέσω του Όπεν τον χαρακτήρισε καιροσκόπο και τυχοδιώκτη. Α
Αφέλεια ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας για να μιλήσει για την παρολίγο ρήξη με τους Ευρωπαίους δανειστές το πρώτο εξάμηνο του 2015, για να παραδεχτεί στη συνέχεια για μια ακόμη φορά το λάθος του να επιλέξει τον Γιάννη Βαρουφάκη για Υπουργό Οικονομικών. Εκκινήσαμε αυτή τη διαδικασία έχοντας την αφέλεια ότι η Ευρώπη θα σεβαστεί την λαϊκή ετοιμιγορία στην Ελλάδα. Αντιθέτως, η Ευρώπη με τον Βόλφκαν Σόιμπλε, τότε Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας, έφτιαχνε το άλλο σενάριο. Το σενάριο το τιμωρητικό. Ανέχτηκα πολλές φορές παραπάνω από όσο έπρεπε. Συμπεριφορές οι οποίες ξεχύλιζαν το ποτήρι. Μιλήσατε για τον Βαρουφάκη, ο οποίος μέχρι πρότινος τον θέλατε για ειδικά δικαστήρια, τώρα του επιφυλάσσεται ειδική μεταχείριση. Η διαμάχη μεταξύ Τσίπρα-Βαρουφάκη αναβιώνει λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες. Το άλλοτε ισχυρό χαρτί, η Άσετ, όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, μιλά ουσιαστικά τώρα για κολοτούμπα του Πρωθυπουργού. Για μια φορά συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή. Και εγώ έκανα λάθος επιλογή που επέλεξα να εμπιστευτώ τον κύριο Τσίπρα για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τελικά δεν προχώρησε. Επιλέγοντας μεταξύ του να δηλώσει αφελής ή να δηλώσει ένοχος. Και δηλώνει αφελής. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι αφελής. Ιδιαίτερα καυστικός με τον Γιάννη Βαρουφάκη εμφανίστηκε στο Όπεν ο Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, χαρακτηρίζοντάς τον γνωστό καιροσκόπο διεθνώς. Ο κύριος Κουτσούμπας θύμισε μάλιστα ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποδεχτεί το τρίτο μνημόνιο με επιστολική ψήφο. Να σας πω τι είπε, ξέρετε τη δήλωση του κύριου Βαρουφάκη. Όχι, πρέπει ο ελληνικός λαός να το θυμηθεί, διότι εμφανίζεται τώρα ως αντιμνημονιακός εν μέρη. Διότι ο κύριος Βαρουφάκης αυτά λέει συνήθως. Γιατί είπε ότι αν δεν είχε ιδρύσει το κόμμα του Μέρα 25 θα ψήφιζε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι τα γνωστά βαρουφάκια. Είναι γνωστό τυχοδιώκτης. Δηλαδή ένα κράτος που νεκρώθηκε 8 μήνες περιμένοντας την τρέλα του Βαρουφάκη. Πρόεδρε. Τώρα γιατί τον ψηφίσανε τον Βαρουφάκη. Και ο Κουφοντίνας να έκανε κόμμα μπορεί να τον ψηφίζει. Και να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στη μάχη της πλατείας. Θα πάμε στο Θησείο, που εκείνο ο Σωτήρης Μπολάκης, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται η κεντρική προεκλογική ομιλία της κυρίας Φόφης Γεννηματά. Θα πάμε και στην πλατεία Συντάγματος, εκείνο ο Γιάννης Απέργης. Εκεί θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από σένα, Σωτήρη, να μας πεις τι αναμένεται απόψε εκεί στο Θησείο, τι αναμένεται να μπει η κυρία Γεννηματά. Λοιπόν, εδώ στο Θησείο κορυφώνει η κυρία Γεννηματά τον προεκλογικό αγώνα του Κινήματος Αλλαγής. Η μάχη της Αθήνας είναι γνωστό ότι είναι πολύ κρίσιμη για όλα τα κόμματα, όσο μάλλον για το Κίνημα Αλλαγής που ευελπιστεί να αυξήσει δυνάμεις, να επαναπατρίσει ψηφοφόρους με το σύνθημα πλέον γνωστό, όπως το έχει μεταδώσει η ίδια η κυρία Γεννηματά αλλά και τα στελέχη, να επιστρέψει η λογική, έτσι να επιστρέψουν και οι ψηφοφόροι που απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής. Η κυρία Γεννηματά, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πει ένα μεγάλο όχι και στους δύο μονομάχους, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Αναμένεται να κάνει μια εφόλυση διακυβέρνησης Τσίπρα κριτική για τα όσα έγιναν και στο κομμάτι των φόρων και των συντάξεων αλλά και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αναμένεται και μια επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει ενδιαφέρον και λένε πληροφορίες ότι θα κάνει αναφορά και στα όσα ακούστηκαν σήμερα περί επιστολιπτικής γραμμής στήριξης. Μια γενικότερη κριτική και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό έχει διατυπωθεί από σειρά στελεχών το τελευταίο διάστημα, με το πράγμα να θολώνει, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, στελέχη της Χαρλάου Τρικούπη. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πάμε στο Σύνταγμα, στο Γιάννη τον Απέργη. Περιμένετε, Γιάννη, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα. Στις 8.30 η ώρα αναμένουμε την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα, εδώ στο Σύνταγμα, με την οποία θα κορυφωθούν και οι εκδηλώσεις που κάνει, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Κουτσούμπας αναμένεται να ζητήσει την Κυριακή να βγει ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από τις κάλπες, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα είναι το κουκουέ δυνατό μέσα και έξω από την Βουλή. Θα πει ότι σε αυτή την Κυριακή αναμετρώνται 4 μνημονιακά κόμματα και ένα αντιμνημονιακό μόνο που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα βάλει διαχωριστικές γραμμές και με τα άλλα αριστερά μικρότερα κόμματα όπως το Μέρα 25, λέγοντας ότι αυτά έρχονται να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως ανάχωμα απέναντι στις λαϊκές διεκδικήσεις. Γι' αυτό θα τα χαρακτηρίσει και ως μια χαμένη ψήφο. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος θα αναφερθεί βέβαια και στην ένταση, από ό,τι ξέρουμε, την τουρκική ένταση προκλητικότητας που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, μιλώντας για ευρωνατοϊκά σχέδια.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα με μια υπόθεση που συγκλονίζει εδώ και χρόνια την κοινή γνώμη, στο έγκλημα χωρίς πιστήρια, με θύμα το Μάριο Παπαγεωργίου. Ο πέλεκης λοιπόν της δικαιοσύνης έπεσε βαρύς στον κατηγορούμενο σε εγκέφαλο της απαγωγής και της δολοφονίας του Μάριου το 2012. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 20 χρόνια φυλάκισης. Σε κλάματα ξέσπασε μετά την απόφαση αυτή η μητέρα του θύματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τη δικαιοσύνη και την πρόεδρο και όλους σας ευχαριστώ. 10 μήνες τώρα η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου περίμενε να έρθει η στιγμή της ετιμιγορίας των δικαστών. Έσφιγγε τα χείλη όταν αντίκριζε το βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης και έκανε υπομονή. Και σήμερα, όταν άκουσε δικαστές και ενόρκους να τον κηρύττουν ξανά ένοχο για την απαγωγή και τη δολοφονία του παιδιού της, αισθάνθηκε δικαιωμένη. Ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη για το ωραίο, για το καλό αποτέλεσμα, την εισαγγελέα, την πρόεδρο, όλο το δικαστήριο, διότι έτσι δικαίωσαν τη μνήμη του παιδιού μου. Και εύχομαι με την απόφαση της κυρίας εισαγγελέας ότι θα μάθουν στο τέλος την αλήθεια. Είχε προηγηθεί η πρόταση της εισαγγελέως που υιοθέτησε το δικαστήριο για την απόρριψη ελαφρυντικών, τα οποία θα έσπαγαν τα ισόβια στον κατηγορούμενο. Στο πρόσωπο του 78χρονου υπήρχε ροπή προς αντικοινωνική συμπεριφορά. Είχε κατεπίφαση σύνομο βίο. Προξένησε βαριά προσβολή στο ύψιστο ένομο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Η επιβολή της εσχάτης των ποινών είναι αναγκαία και δίκαιη. Στον Άριο Πάγο αυτή η απόφαση θα αναιρεθεί. Είναι 100% βέβαιο. Και θα αναιρεθεί όχι μόνο για τα ελαφρυντικά, αλλά θα αναιρεθεί και επί της ουσίας. Διότι μην ξεχνάτε ότι δεν έχει βρεθεί πτώμα. Και όταν λίγο μετά την έκδοση της απόφασης η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε στο δικαστήριο να ερευνηθεί αν είχαν συμμετοχή στο έγκλημα η σύζυγος και τα παιδιά του βασικού κατηγορουμένου, καθώς και 5 ακόμα άτομα, συγγενείς και φίλοι του Μάριου, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Να σας έχει καλά ο Θεός. Μπράβο, δικαιώθηκε το παιδί μας. Δολοφόνε, να σ' απείσει στη φυλακή. Αλήτη, ρεμάλι, σκότωσες και τα παιδιά σου με αυτά που έκανες, ηλίθιε. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ένα εφετείο δίκασε ουσιαστικά την υπόθεση, στην ουσία της υποθέσεως, ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Αυτή την απόφαση περιμέναμε να βγει και αυτή βγει και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δικαστές. Τουλάχιστον ακόμα στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοσύνη. Κάποιος από αυτούς θα σπάσει οπωσδήποτε. Γιατί άλλο είναι να είναι σαν μάρτυρες και άλλο να έρθουν σαν κατηγορούμενοι. Στους υπόλοιπους 3 κατηγορουμένους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Να δούμε τώρα το νέο πρόσωπο που μονοπολεί από χτες τα φώτα της δημοσιότητας από όλη την Ευρώπη. Η εκλεκτή της Άγγελα Μέρκελ, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα είναι η νέα επικεφαλής της Κομισιόν και διάδοχος του Γιούγκερ. Έχει 7 παιδιά, στηρίζει τους γκέι, ενώ δεν πίνει ούτε καπνίζει. Μια ακόμα γυναίκα, η γνωστή μας Κριστίν Λαγκάρντ, θα αναλάβει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι 61 ετών, γεννημένη και μεγαλωμένη στις Βρυξέλλες, με πατέρα έναν από τους πρώτους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μητέρα 7 παιδιών, σύζυγος, καθηγητή ιατρικής και υπουργός άμυνας της Γερμανίας από το 2013. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι επίσης η γυναίκα που θα διαδεχθεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά το λευκό καπνό στις Βρυξέλλες για τις ηγετικές θέσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Sim, haben wir jetzt heute ein Ergebnis gefunden und das bedeutet, dass für das Amt des Kommissionspräsidenten und man kann sagen zum ersten Mal der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nominiert wurde. Ανήκει σε ένα από τα πιο αριστοκρατικά τζάκια της Γερμανίας. Η Λάιεν, την οποία βλέπουμε εδώ να τραγουδά σε μικρή ηλικία μαζί με την οικογένεια σε εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης, ως υπουργός οικογένειας διέθεσε ένα σημαντικό ποσό για τη δημιουργία παιδικών σταθμών, ενώ θεσμοθέτησε και τη δίμηνη άδεια πατρότητας. Το σημαντικότερο έργο της όμως ήταν στο Υπουργείο Άμυνας. Also eine klare Einladung und bitte an Deutschland im Irak weiterhin auch zu helfen. Η Γαλλίδα Κριστίν Λαγκάρντ, γνωστή σε όλους από τη θητεία της ως Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα είναι η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. We have chosen 2 women and 2 men for the 4 key positions. After all, Europe is a woman.
Διάδοχος του ίδιου του Ντόναλντ Τούσκ στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι τελικά ο φιλελεύθερος Βέλγος Πρωθυπουργός Σαρλ Μισελ. It's a great honor for me to be elected as president of the EU Council. Cet accord est aussi le fruit d'une entente franco-allemande profonde. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Ζωζέφ Μπορέλ προτάθηκε ως ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Ο πέμπτος σημαντικότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνος του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, πήγε στον Ιταλό Σοσιαλδημοκράτη Νταβίντ Μαρία Σασόνι. Πάμε να δούμε τώρα το σχεδόν καθημερινό δελτίο παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο μας. 42 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας έγιναν σήμερα από τουρκικά F-16. Πάμε στο Ζήση Μούσιο να δούμε τι έχει να μας πει. Ακριβώς, και έρχονται να προσεχθούν στις χθεσινές 30 παραβιάσεις πάλι από F-16. Και χθες και σήμερα είχαμε σκληρές εμπλοκές ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους πιλότες. Σε όλες τις περιπτώσεις οι Έλληνες πιλότοι ήταν εκεί, αναγνώρισαν και αναχαίτησαν τα τουρκικά μαχητικά. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ήταν συνολικά 10 αεροσκάφη σήμερα, τα 6 από αυτά ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζήση. Και πυκνό μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες της ναυτικής τραγωδίας με το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους. Τα σενάρια για το μυστικό αυτό υπερόπλο της Μόσχας τίνουν και παίρνουν. Ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτονται δραματικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες ώρες του πληρώματος, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν 7 πλοίαρχοι και 2 παρασημοφορημένοι αξιωματικοί. Οι δραματικές στιγμές που έζησε το πλήρωμα του ρωσικού υποβρυχίου Λοσάρικ έρχονται στο φως της δημοσιότητας 2-24 ώρα από όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο ερευνητικό βαθυσκάφος στη θάλασσα του Μπάρεντς, δυστύχημα που στήχησε τη ζωή 14 ανθρώπων. Το πλήρωμα πάλεψε με αυτοθυσία για να σβήσει τις φλόγες που για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξαπλώνονταν αστραπιαία μέσα στους στενούς χώρους του υποβρυχίου, αποκάλυψε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέι Σόιγκου. Κριτική σιτουάτσια, μερικοί подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, όσοι έχασαν τη ζωή τους ήταν πολύπειροι αξιωματικοί και ανήκαν σε μυστική μονάδα του ρωσικού ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη. Έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις μετά την πυρκαγιά, και ενώ το υποβρύχιο εκτελούσε απόρριτη ερευνητική αποστολή. Семеро из погибших были капитанами первого ранга, трое капитанами второго ранга. Двое из них являются героями России. Λίγα στοιχεία είναι γνωστά για τα χαρακτηριστικά του Λοσάρικ, ένα από τα υπερόπλα της Ρωσίας. Έχει μήκος 70 μέτρα, πλήρωμα έως και 25 μέλη, ενώ μπορεί να φτάσει σε βάθος μέχρι και τα 6.000 μέτρα. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα σενάρια που θέλουν το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο να ειδικεύεται σε καταστροφές υποθαλάσσιων καλωδίων, όπως το στρατηγική σημασία αγωγό καλωδίων στον Ατλαντικό, που μεταφέρει επικοινωνίες και ίντερνετ και συνδέει Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για το δυστύχημα από τον Υπουργό Άμυνας. Это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. Потери для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования. Ο Υπουργός Άμυνας Σόιγκου μετέβη στον ναύσταθμο του Σεβεραμόρσκο, που βρίσκεται το βαθυσκάφος, για να συντονίσει τις έρευνες. Εκεί νοσηλεύονται και άλλοι 5 ναυτικοί από το πλήρωμα, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Λοσάρικ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Η τραγωδία αυτή με το ρωσικό υποβρύχιο αναβιώνει τις μνήμες από τη βύθιση του πυρηνικού υποβρυχίου Κούρσκ τον Αύγουστο του 2000 και πάλι στη Βόρεια Θάλασσα. Τότε το υποβρύχιο είχε βυθιστεί άφθαντρο, παρασύροντας στο θάνατο 118 ανθρώπους. Αυγούστου του 2000. Το πολεμικό ναυτικό της Ρωσίας πραγματοποιεί μια μεγάλη ναυτική άσκηση στη θάλασσα του Μπάρεντς. Είναι η πρώτη προσπάθεια του Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που έχει εκλεγεί πριν από μερικούς μήνες, να αλλάξει την εικόνα του εγκαταλειμμένου στρατεύματος της πρώην κρατεάς Σοβιετικής Ένωσης. Το καμάρι του στόλου είναι το πυρηνικό υποβρύχιο Κούρσκ κλάσης Όσκαρ 2, το οποίο φέρει πυρηνικούς πυράβλους. Η άσκηση φτάνει στο τελικό της στάδιο. Το υποβρύχιο πραγματοποιεί βολές με τορπίλες. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, μία από αυτές είναι λατωματική. Η έκρηξη που ακολουθεί είναι τρομακτική.
Το Κούρσκ βυθίζεται αυθαντρό, παρασέρνοντας το θάνατο 118 ανθρώπους. Η ηγεσία του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας βρίσκεται σε πανικό. Τις πρώτες ώρες αναφέρουν ότι το πλήρωμα του υποβρυχίου είναι ζωντανό. Οι μέρες περνούν. Οι συγγενείς του πληρώματος προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει. Η Ρωσία αρνείται κάθε βοήθεια από το εξωτερικό. Προσπαθεί με τα δικά της μέσα να προχωρήσει σε αποστολή διάσωσης. Ο εξοπλισμός που διαθέτει όμως είναι ελάχιστος και ξεπερασμένος. Τελικά, 5 ημέρες μετά, ο πρόεδρος Πούτιν αποδέχεται τη βοήθεια των ξένων. Οι ελπίδες σβήνουν 10 ημέρες μετά τη βύθιση του Κούρσκ, όταν Νορβηγοί δίτες καταφέρουν και ερευνούν το πλημμυρισμένο εσωτερικό του υποβρυχίου. Δεν υπάρχει κανένας επιζών. Η Ρωσία βυθίζεται στο πένθος. Τον Οκτώβριο του 2001, το ρωσικό υποβρύχιο με τη βοήθεια πολυεθνικής αποστολής ανασύρεται από το βυθό της θάλασσας του Μπάρετς μαζί με την πλειοψηφία των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος. Η αυλαία της τραγωδίας του Κούρσκ πέφτει με τις κηδείες των 118 ναυτικών. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Μόσχα και τον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Αυγερινό. Καλησπέρα, Θανάση. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, οι πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο και είναι πολλά τα ερωτήματα που είναι αναπάντητα ή δεν έχουν δοθεί με ακρίβεια πληροφορίες. Καταρχήν, σε ποιο ακριβώς σημείο βρέθηκε το υποβρύχιο και γιατί ήταν τόσο πολύ αξιωματικοί μέσα? Καλησπέρα, Έλλη. Κυριολεκτικά, με πολύ μεγάλη δυσκολία αντλούμε πληροφορίες για το θρίλερ με την πυρκαγιά στο πιο μυστικό όλων των ρωσικών υποβρυχίων. Η Μόσχα επιμένει να μην δίνει ακριβές στίγμα του δυστυχήματος. Σήμερα προσθέθηκαν στις αναφορές στο βυθό του ωκεανού και στη θάλασσα του Μπάρενς εκείνη για ένα πεδίο ασκήσεων του στόλου της Βόρειας Θάλασσας. Δεν διευκρινίζεται το είδος των εργασιών, έγινε λόγος αρχικός μόνο για βυθομετρήσεις. Όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ιστορικής εφημερίδας κοντά στο Κρεμλίνο, της Κομσομόλσκαια Πράβδα, προετοιμαζόταν κάποια σημαντική εργασία. Γι' αυτό και επέβαιναν τόσοι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, 7 πλοίαρχοι, οι υπόλοιποι ήταν αντιπλοίαρχοι και υποπλοίαρχοι. Μυστήριο γύρω από τον ένα, υπάρχει τον ένα μέχρι στιγμή σίγουρα διασωθέντα πολίτη, εκπρόσωπο της στρατιωτικής βιομηχανίας, όπως είπε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, τον οποίο έσπρωξαν κυριολεκτικά εκτός του φλεγόμενου τμήματος και έκλεισαν πίσω του τις μπουκαπόρτες οι υπόλοιποι παλεύοντας με τις φλόγες εντός του βαθυσκάφους. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο διοικητής του αυτού του υποβρυχίου. Δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη αναφορά για τους τραυματίες ή τους υπόλοιπους διασωθέντες. Το Κρεμλίνο ουσιαστικά μέσω του εκπροσώπου τύπου του Ντμίτρη Πεσκόφ έκλεισε τη συζήτηση μιλώντας για κρατικά μυστικά που δεν μπορούν να συζητηθούν δημοσίως. Η έλλειψη ενός επίσημου αφηγήματος τροφοδοτεί, όπως είναι φυσικό, όργιο φημολογιών και διαδικτυακά σενάρια σε πολλές χώρες του κόσμου. Υπάρχουν αμέτρητα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που μιλούν ως και για θερμό επεισόδιο στην Αλάσκα και απόπειρα του ρωσικού υποβρυχίου να διεισδύσει στα αμερικανικά χωρικά ύδατα. Και όλα αυτά βέβαια συνδέονται με το χαρακτήρα αυτού του βαθυσκάφους, που δεν είναι μόνο καταστροφέας υποβρυχίων δικτύων επικοινωνιών, αλλά εκτιμάται ότι μπορεί να τοποθετεί ηχοβολιστικά συστήματα ανίχνευσης της ναυσιπλοείας, αλλά και να υποκλέπτει κυριολεκτικά, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, ψηφιακό υλικό από τα καλώδια επικοινωνίας στα οποία μπορεί να προσκολά τους μηχανισμούς του. Μάλιστα, Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε και υπάρχει πιθανότητα να μάθουμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω, αλλά όπως μας τα περιγράφεις τα πράγματα, είναι προφανές ότι υπάρχει απόλυτη μυστικότητα, γιατί είναι επίσης προφανές ότι η αποστολή του συγκεκριμένου υποβρυχίου δεν είναι εύκολο να γίνει γνωστή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να γυρίσουμε στην Αθήνα τώρα να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε στο ανοιχτό μέτωπο για τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης. Την πεποίθησή του ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υπογράψει το επίμαχο διάταγμα για τις τοποθετήσεις των δικαστών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου μετά τις εκλογές 7 Ιουλίου, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στο Sky. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε απόλυτα σύνομη την απόφαση της κυβέρνησής του να προχωρήσει στις κρίσεις αυτές στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να την ελέγξει. Κουβεντιάσαμε για το θέμα αυτό. Παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έχει τηρήσει τη συνταγματική νομιμότητα. Εν τούτης, μου είπε ότι ως εγγυητής της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος, θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακοινώσει την απόφασή του την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές, διότι δεν θέλει
να αποτελέσει η δικαιοσύνη αντικείμενο αντιπαράθεσης κομματικής, να μπει στη διελκυνστίδα της εκλογικής αναμέτρησης την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Αυτή ήταν η συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας τη συνέντευξή του στο Sky ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στις εκλογές για τη θέση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αριουπάγου ήταν απόλυτα σύνομη. Εμείς τηρήσαμε απολύτως όσο ορίζει το Σύνταγμα και η κείμενη νομοθεσία. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να συνδράμει μαζί μας για τη συνενετική επιλογή της δικαιοσύνης, ακριβώς επειδή έχει μια βαριά σκοπιμότητα. Εμείς εμπιστευόμαστε έναν έγκριτο συνταγματολόγο, ο οποίος μάλιστα δεν είναι απλά ένας έγκριτος συνταγματολόγος, είναι ο ανώτατος άρχον, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή εγγυάται τη λειτουργία και εμπιστευόμαστε και τις επιλογές του. Μετά τη θύελλα των αντιδράσεων που προκάλεσε η διάταξη του ποινικού κώδικα για τους πολυσοβίτες, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο νέος κώδικας είναι αυστηρότερος από τον προηγούμενο. Να αναπαράγεται λοιπόν την ψευδέστηση ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε έξω το γιοτόπουλο τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δίνετε τη δυνατότητα. Ακούστε λοιπόν, ναι, λίγο. Δίνετε τη δυνατότητα. Ακούστε λοιπόν λίγο. Δεν δίνουμε καμία δυνατότητα. Ο ποινικός κώδικας δεν φτιάχτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ούτε κατασκευάστηκε στο Μαξίμου, ούτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν, έκανε λόγο για fast-track διαδικασία στην ψήφιση του ποινικού κώδικα, διαφωνώντας με συγκεκριμένες διατάξεις. Πάρα πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, ότι πέφτει στα πιο μαλακά η Χρυσή Αυγή ως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για τη δολοφονία του Φίσα, των υπολείπων συνανθρώπων μας εδώ, των θυμάτων και των εγκλημάτων που έκανε και των τραυματιών αλλά και των δολοφονημένων από τη Χρυσή Αυγή, πέφτει στα μαλακά η ηγεσία με βάση τον ποινικό κώδικα. Οι διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα θα απασχολήσουν για πολύ καιρό ακόμα την πολιτική αρένα, πόσο δε μάλλον τη δικαιοσύνη. Και είχαμε μια νέα έφοδο από το Ρουβίκον, αυτή τη φορά στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, με αφορμή τον τραγικό θάνατο της αποκλειστικής νοσοκόμας. Μέλη της ομάδας λοιπόν μπήκαν στο νοσοκομείο, πέταξαν τρικάκια και φέγη βολάν, ενώ έφτασαν μέχρι το γραφείο του αναπληρωτή διοικητή. Μέλη του Ρουβίκονα εισβάλλουν στο γραφείο του αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Κρατικού Νίκαιας λίγα 24 ώρα μετά το θάνατο της 50χρονης παράνομης αποκλειστικής. Επιτίθενται στον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου για τους ελέγχους στις παράνομες αποκλειστικές. Κάνατε έλεγχο για μια γυναίκα, για όποια γυναίκα είναι αυτή, επειδή και καλά είναι παράνομη. Σύμφωνα με τη δική σας δικαιοσύνη είναι παράνομη. Για τα φακελάκια δεν ασχολείται κανένας, έτσι. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι διοικητής, είμαι αναπληρωτής. Ωραία, άρα εντάξει. Δεν έχω καμία αρμοδιότητα του θέματος. Εντάξει, μας κοιτάξτε μπαλάκια. Τα μέλη της αναρχικής ομάδας ζητούν εξηγήσεις σε υψηλούς τόνους. Και άμα θέλετε να κυνηγήσετε κάποιους, να κυνηγήσετε όλα αυτά τα κυκλώματα που τους ανθρώπους αυτούς τους αφήνουν χωρίς χαρτιά. Ο άσχος τηλέφωνο τώρα, μετά θα μιλήσω. Όχι, απλώς θα το κλείσω. Δεν θα τα πατήσω. Να μου επιτρέψετε να μιλήσετε πιο αυγητά και τώρα θα Έχουμε νεκρό. Κατά την έξοδό τους από το γραφείο του αναπληρωτή διοικητή απείλησαν πως εάν χρειαστεί θα επιστρέψουν στο νοσοκομείο. Κανονίστε να πεθάνει κανένας άνθρωπος πάλι. Κατά την είσοδό τους πέταξαν τρικάκια και fake βολάν, ενώ η αστυνομία προσήγαγε 10 άτομα, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν εμπλέκονται στο περιστατικό. Επιστρέφουμε στην εκλογική επικαιρότητα για να δούμε τώρα πώς και πού θα ψηφίσουμε την Κυριακή. Είναι εδώ μαζί μου ο Αργύρης ο Καλογερόπουλος. Αργύρη, δεν θα ψηφίσουμε στα ίδια εκλογικά τμήματα. Υπάρχουν αλλαγές, λοιπόν. Αξίζει να το δούμε για να μην υπάρξει και ταλαιπωρία. Μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμήματων Έλλη, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες εκλογείς να μην ψηφίσουν στα ίδια τμήματα που ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Για να μάθει κάποιος που ψηφίσει, θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, να πατήσει πάνω στο «Μάθε που ψηφίζεις» ή να καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή τον ειδικό αριθμό που υπάρχει για αυτό το λόγο, το 213-136-1500. Πώς ψηφίζουμε τώρα, Έλλη? Ψηφίζουμε με ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, βιβλιάριο υγείας, ακόμη και με κομμένη ταυτότητα μπορούμε να ψηφίσουμε. Έναν έως τέσσερις σταυρούς βάζουμε στα ψηφοδέλτιά μας, ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ψηφίζουμε. Yeah. Οι ετεροδημότητες ψηφίζουν στα ειδικά τμήματα που έχουν διαμορφωθεί εδώ στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις ή αλλιώς στον τόπο διαμονής τους. Τώρα, υπάρχουν και διευκολύνσεις για τους ψηφοφόρους. Εκπτώσεις 25 με 30% στα εισιτήρια
των τρένων, των αεροπλάνων αλλά και των πλοίων. Δωρεάν διόδια για τους εκλογείς από το μεσημέρι του Σαββάτου έως τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το πρωί και για τους δικαστικούς επιμελητές από την Πέμπτη, από αύριο δηλαδή το πρωί, ναι, μέχρι και την Δευτέρα το πρωί στις 10 η ώρα. Μάλιστα, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα έχει κανείς στο μυαλό του για να πάτε να ψηφίσετε εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία. Στις κάλπες αυτές της Κυριακής θα έρθουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά όμως και 100.000 18άριδες. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς μιλούν στην κάμερα του Open και εξηγούν με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν, ενώ λένε και ποιες είναι οι προσδοκίες τους από τον νικητή των εκλογών. Ελπίζω οι νέες γενιές που έρχονται να είναι αυτές που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη και ως την παρακμή. Η Σπυριδούλα τελείωσε φέτος το σχολείο και ονειρεύεται να γίνει δικηγόρος. Την Κυριακή θα περάσει πίσω από το παραβάν και θα ψηφίσει για πρώτη φορά. Με ποιο κριτήριο όμως θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα? Ποιος θα έχει την ικανότητα να εκφράσει την κοινή γνώμη. Και θεωρώ ότι σε αυτό παίζουν πολύ ρόλο οι νέοι. Οι νέοι ψηφοφόροι δεν μένουν αμέτωχοι στα πολιτικά γεγονότα και φροντίζουν να ενημερώνονται. Τώρα ξεκινάμε να μπαίνουμε στο κολπάκι για να μαθαίνουμε τι γίνεται. Το δίλημα κάλπη ή παραλία δεν τίθεται για το 18χρονο Γιώργο. Αν δεν ψηφίσω, θα επηρεάσει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό το γενικό αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να ξέρω τουλάχιστον ότι δεν το άφησα στην τύχη όλων των άλλων. Η Τζορτζίνα είναι φοιτήτρια στο τμήμα φιλολογίας και θα ψηφίσει εκείνον που θα έχει καλύτερο πρόγραμμα στα θέματα της παιδείας. Τα κριτήρια μου ουσιαστικά είναι εγώ που είμαι 18 χρονών και βλέπω ότι γίνεται στην παιδεία, θα ψηφίσω με βάση αυτό, τι θα κάνει καλύτερο ο καθένας εκεί. Η Σπυριδούλα, ο Γιώργος και η Τζορτζίνα μεγάλωσαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και σε εκείνα της έκρηξης στο social media. Το σίγουρο είναι πως η ψήφος τους θα αποτυπώσει τις σκέψεις και τα θέλω της νέας γενιάς. Και θα δούμε τώρα αμέσως τη μεγάλη δημοσκόπηση του Open, που είναι η τελευταία που κάνει το κανάλι πριν από τις εκλογές της Κυριακής. Θα τα δούμε όλα, πρόθεση ψήφου, που κατευθύνονται οι αναποφάσιστοι. Έδρες, είναι εδώ ο Κώστας ο Παναγόπουλος. Κώστα, να πούμε αρχικά και γρήγορα την ταυτότητα της έρευνας, όπως κάνουμε πάντα. Κλασική τηλεφωνική πανελλήνια δημοσκόπηση με συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χιλίων ατόμων 17 ετών και πάνω προφανώς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η συνέντευξη ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε μόλις χθες. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με την πρώτη κάρτα, το πρώτο ερώτημα. Αυτή είναι η ταυτότητα της έρευνας που μόλις μας είπες. Σύμπλην 3,1 το περιθώριο σφάλματος, να το πούμε και αυτό. Και πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε, θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί η δημοσκόπηση τελευταία είναι, θέλουμε να την απολαύσουμε. Λοιπόν, να δούμε την πρώτη κάρτα, η οποία αφορά ένα ερώτημα για τη μεσαία τάξη, αυτό που είπαμε και ξεκινώντας το δελτίο. Τη μεσαία τάξη έχει μεγάλο βάρος σε αυτές τις εκλογές. Ήταν η πολύφερνη νύφη, ταλαιπωρημένη νύφη, να το πούμε αλλιώς, της τελευταίας πολιτικής περίοδου. Λοιπόν, να τη δούμε. Αυτό που ρωτήσαμε, Έλλη, το είπαμε και στην αρχή του δελτίου, είναι ποιος πιστεύουν οι συμπατριώτες μας ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την αποκατάσταση της μεσαίας τάξης. Μια κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα είναι απολύτως σαφές. Το 34% θεωρεί ότι τη μεσαία τάξη θα την αποκαταστήσει σε περισσότερο, σε μεγαλύτερο βαθμό μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, έναντι του 22% που εκτιμά το ίδιο για μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά είναι μεγάλη, είναι 12 ποσοστιαίες μονάδες. Θα πω για μια 35% απαντά καμία από τις δύο. Θα πω για μια ακόμα φορά. Ως μεσαία τάξη αυτοπροσδιοριζόμαστε οι περισσότεροι Έλληνες. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ποια είναι η μεσαία τάξη? Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και θα παρακαλούσα να κρατήσουμε λίγο τα ποσοστά που βλέπουμε εδώ. Θα τα σχολιάσουμε και πάλι στην εξέλιξη της παρουσίασης της έρευνας με άλλη αφορμή. Λοιπόν, κάπου συμπίπτουν αυτά τα ποσοστά σε κάποιο δίκτυο, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία για το εκλογικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή ότι είναι βαρύνουσας σημασίας το τι θα κάνει η μεσαία τάξη με τον αυτοπροσδιορισμό της, αλλά όχι μόνο, και με τον προσδιορισμό που έχει δοθεί έτσι κι αλλιώς τα χρόνια αυτά από όλες τις πολιτικές πλευρές. Η μεσαία τάξη, και εισοδηματικά και κοινωνικά. Η μεσαία τάξη, όπως καλά γνωρίζεις κι εσύ, είναι
ατμομηχανή, είναι κινητήριος μοχλός για την εξέλιξη και την ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Στην ανάπτυξή της βασίστηκε η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο για να φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι λογικό λοιπόν να είναι κρίσιμο ζητούμενο. Και αυτό που αποδεικνύει η έρευνα είναι ότι εκτός από κρίσιμο ζητούμενο, ενώ η αποκατάστασή της σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν, είναι και κρίσιμη παράμετρος που ορίζει την εκλογική συμπεριφορά. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικά συναισθηματικά στοιχεία. Αν σας δημιουργεί ελπίδα ή ανησυχία η συνέχεια της διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, η ανάληψη της διακυβέρνησης από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε τι αποτέλεσμα έχει εδώ. Βλέπουμε μια σταθερή εικόνα σε σχέση και με την προηγούμενη δημοσκόπησή μας πριν 10 ημέρες, όπου είχαμε θέσει το ίδιο ερώτημα. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μια προοπτική ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία προκαλεί ελπίδα στο 32% των Ελλήνων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για να συνεχίσει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 22, 10 μονάδες χαμηλότερο. Ανησυχία, μια ενδεχόμενη ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία προκαλεί στο 44%, το αντίστοιχο ποσοστό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το 50%. Τίποτα από τα δύο απαντά το 23% για το ΣΥΡΙΖΑ, το 17% για τη Νέα Δημοκρατία. Να μην κουράσω με τα νούμερα, να πω απλώς ότι το γεγονός ότι μέσα στις 10 ημέρες που πέρασαν δεν άλλαξε κάτι, σημαίνει ότι ό,τι χρησιμοποιήθηκε από εκείνες σε όλο αυτό το διάστημα, στρατηγικά, τακτικά και επικοινωνιακά, δεν κατέστη δυνατόν να αλλάξει τα δεδομένα. Και να πούμε δηλαδή ότι αυτό το στρατηγικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ που επένδυε στο φόβο της επιστροφής της δεξιάς, αυτό που άλλες φορές είχαμε πει ως μπαμπούλα, δείχνει ότι δεν λειτουργήσε. Έτσι είναι. Η νέα κανονικότητα δεν χωράει ιδιαίτερος φόβο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα. Αν θεωρείτε... Πάμε να δούμε λοιπόν κάτι που επίσης το είχαμε δει και που επίσης δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, με το αχνό χρώμα. Την αυτοδυναμία, για το... ναι. Κρίσιμο ερώτημα. Όχι αν θέλετε να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αν θεωρείτε αναγκαία την ύπαρξη αυτοδύναμης κυβέρνησης. Το 50% λοιπόν μας απαντά ναι, είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό που απήντησε και πριν από 10 ημέρες. Το 39% απαντά όχι, δεν το θεωρώ αναγκαία, ήταν 38%. Δεν υπάρχει ουσιαστικά διαφορά. Η πλειοψηφία εκτιμούσε και εκτιμά ένα στους δύο. Είναι αναγκαία η αυτοδύναμη. Αναγκαία... Έχει ενδιαφέρον να μας πεις αυτή την αναγκαιότητα. Τι ποσοστό από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας την θεωρεί αναγκαία ή και τι ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ. Για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι νομίζω και προφανές, είναι το σύνολο. Ναι. Έτσι, πρακτικώς το σύνολο που θεωρεί ότι είναι αναγκαία μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πρέπει να πω όμως ότι και δύο στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι είναι αναγκαία αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Χωρίς να προσδιορίζεται για ποια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γενικώς μιλούμε για αυτοδυναμία ή όχι. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα και να πάμε στο ερώτημα το κλασικό. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ως Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Να δούμε λίγο και τα πρόσωπα λοιπόν. Ναι. Έχουμε λοιπόν 33% που δηλώνει ότι εμπιστεύεται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 25% δηλώνει ότι εμπιστεύεται περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργό της χώρας, 38% απαντά κανένας και 4% δεν απαντά. Να πω ότι τα ποσοστά και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ελαφρώς χαμηλότερα, 1% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνά μας. Και για τους δύο δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση, υπάρχει μια διαφορά 8 μονάδων υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κανένας εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτος, ψηλότερα από όλους. Παρ' όλα αυτά, τα ποσοστά και των δύο αθρηστικά, σχεδόν 60%, είναι υψηλά και αυτό κάτι σημαίνει. Μάλιστα. Υπάρχει μια ελάχιστη φθορά από την προηγούμενη δημοσκόπηση. 1%. Ναι, έχω την εντύπωση ότι είναι και η φθορά λόγω της έντασης της προεκλογικής περίοδου. Μάλιστα, λοιπόν. Και θα προχωρήσουμε τώρα στο αναμενόμενο, στην πρόθεση ψήφου. Θα δώσουμε πρόθεση ψήφου και αμέσως πρόθεση ψήφου στα έγκυρα για να κάνουμε και το σχολιασμό. Ωραία. Τα σχόλια λοιπόν επί των εγκύρων. Ναι. 31,1 το ποσοστό στη δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία, 22,3 για τον ΣΥΡΙΖΑ, 6,3 για το Κίνημα Αλλαγής, 3,9 για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 3,3 για τη Χρυσή Αυγή, 2,8 για την Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα κόμματα. 2,4 για το Μέρα 25, 1,3 για την Ένωση Κεντρών, 1,2 για την Πλεύση Ελευθερίας, 5,2 τα άλλα κόμματα, κανένα πάνω από τη μονάδα. Δημιουργία Ξανά, Ανταρσία, ΛΑΕ, Οικολόγοι, 1,5 το Λευκό, 6,9 δήλωσε ότι δεν θα πάει να ψηφίσει και 11,8 οι αναποφάσεις. Να πω μόνο ένα σχόλιο, γιατί δεν θα τον ξαναδούμε αυτή την κάρτα για το 6,9. Είμαστε ήδη στην επόμενη, δεν πειράζει, το κρατώ για μετά. Είμαστε στην πρόθεση ψήφου. Α, ίδια. Όχι, είναι ίδια. Μας λοιπόν, αυτό το 6,9 της αποχής είναι
ανάλογο με τα ποσοστά που μας δήλωναν ότι θα απέχουν από τις κάλπες στις ευρωεκλογές, κάτι που μας παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα το ποσοστό της συμμετοχής θα είναι περίπου ίδιο με εκείνο των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην πρόθεση ψήφου στα έγκυρα για να κάνουμε και τους συνολικούς σχολιασμούς. Εδώ έχουμε μια καθαρή αποτύπωση, χωρίς αποχή, χωρίς λευκό. Λοιπόν, 34% για τη Νέα Δημοκρατία, στο πάνω μέρος της κάρτας. Είναι η προηγούμενη προδεκαημέρου δημοσκόπηση. Ακριβώς. Ναι. 34% για τη Νέα Δημοκρατία, 24,3% για το ΣΥΡΙΖΑ, 7% για το Κίνημα Αλλαγής, 4,3% για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 3,6% για την Χρυσή Αυγή, 3,1% για την Ελληνική Λύση, 2,6% για το Μέρα 25, 1,4% για την Ένωση Κεντρών, 1,3% για την Πλεύση Ελευθερίας, 5,7% όλα τα υπόλοιπα κόμματα και 12,7% λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Λοιπόν, να παρακαλέσω να μας δώσουν την κάρτα αυτή από την αρχή της, γιατί για τις ανάγκες της οπτικοποίησης κόπηκε στα δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους σχολιασμούς. Βλέπουμε καταρχήν από την προηγούμενη δημοσκόπηση ότι έχουμε 34% για τη Νέα Δημοκρατία από 32,4%. 24,3% για το ΣΥΡΙΖΑ από 23,2%. 7% για το Κίνημα Αλλαγής από το 6,5%. 4,3% για το Κομμουνιστικό Κόμμα από 4,8%, 3,6% για τη Χρυσή Αυγή από 3,8%, 3,1% για την Ελληνική Λύση από 3%. Και έχουμε ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο θα το πεις εσύ για να μην αλλάξουμε κάρτα, το Μέρα 25. Είναι 2,6% ναι, με σημαντική μείωση. Να, αν μου επιτρέψεις, Έλλη, να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, έχουμε άνοδο των ποσοστών και για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Μεγαλύτερη άνοδο όμως για τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι εκείνη για το ΣΥΡΙΖΑ. Με συνέπεια, yeah, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η διαφορά πλέον, αλλά να έχει διευρυνθεί και το άνοιγμα, η ψαλίδα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, ανάμεσα στους δύο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και τα δύο αυτά κόμματα συγκεντρώνουν στη δημοσκόπηση, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό που δεν δηλώνει τι θα πράξει. Συγκεντρώνουν ποσοστά ανάλογα με τα πραγματικά, ναι, ποσοστά τους στις ευρωεκλογές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με την κατανομή και των αναποφασίστων θα δούμε και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς να είναι ανεβαίνει υψηλότερο από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Μάλιστα, να πούμε βέβαια ότι είναι περίπου στο 10 η διαφορά. Ναι, είναι στο 9,7. Στο 9,7 ανάμεσά τους. Και αυτό το οποίο είπες τώρα έχει το ιδιαίτερο δικό του ενδιαφέρον, πέρα από τον ισχυρό δικοματισμό που είχαμε περιγράψει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Εξακολουθεί να ισχύει η περιγραφή. Ναι, Μιλούμε για ποσοστά τα οποία θα είναι 65, 66, 67 για υψηλό άθροισμα των, ναι, δύο. Ναι, και βλέπουμε επίσης ότι θα δούμε, θα μας το πεις και στις επόμενες κάρτες, ότι τα ποσοστά τους θα ανέβουν αρκετά ψηλά. Το πρώτο κόμμα που μπορεί να φτάσει, Κώστα, η Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που εδώ μας δίνει ένα 34. Υπολογίζοντας το πώς κινήθηκαν οι αναποφάσεις, ναι, στις ευρωεκλογές. Κυρίως όμως, υπολογίζοντας το πώς κινήθηκαν όσοι έπαψαν να είναι αναποφάσιστοι ανάμεσα στην προηγούμενη δημοσκόπησή μας και σε αυτή, θα έλεγα ότι το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, κινείται αυτή την ώρα στο πέριξ του 38-38,5%. Είναι μια λογική υπόθεση εργασίας αυτή, βεβαίως απομένει να αποδειχθεί στην πράξη. Λοιπόν, αυτό που είπες για τους αναποφάσιστους έχει τη δική του σημασία. Είναι τώρα στο 12,7 η αναποφάσιστη και ήταν 15. Μάλιστα. Αυτό το 3% από την προηγούμενη δημοσκόπηση έχει αποφασίσει και έχει κατευθυνθεί προς τα πού. Ναι. Το μεγαλύτερο μέρος του κινήθηκε προς τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Και στην κίνηση αυτή, μεγαλύτερο κομμάτι συγκριτικά είχε η Νέα Δημοκρατία εισρώων από ό,τι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εξηγεί και το ότι διευρύνθηκε κατά τη η διαφορά. Να συνεχίσω λέγοντας ότι είχαμε άνοδο για το ΚΙΝΑΛ, το οποίο βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά. Να δούμε ποσοστά πάλι την κάρτα στην πρώτη της, στο πρώτο της τμήμα, γιατί υπάρχουν αρκετά σχόλια και μετά θα έρθουμε εδώ. Είχαμε λοιπόν 7% για το ΚΙΝΑΛ, σημαντική άνοδο σε σχέση με την πρώτη ημέρου δημοσκόπησή μας. Είχαμε πτώση για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πτώση οφειλόμενη σε μετακινήσεις ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος προς το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως. Είχαμε νέα πτώση για τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Θα έλεγες ότι αυτή η νέα πτώση μπορεί και να την οδηγήσει εκτός Βουλής ή... Θα έλεγα δύσκολα, αν και πρέπει να πω ότι στατιστικώς, θα το δούμε στη συνέχεια, το κάτω όριο της Χρυσής Αυγής πλέον είναι κάτω του 3%. Θα το δούμε μετά. Έχει μια πτώση η Χρυσή Αυγή στα ποσοστά της, σταθερή.
Έτσι, και να δούμε τώρα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα, τα οποία έχουν τη δικιά του σημασία στο μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στη Βουλή και για το εύρος της αυτοδυναμίας και των εδρών. Πολύ σωστά. Η ελληνική λύση λοιπόν είναι σταθερή υπέρυξη του 3%. Το Μέρα 25 σε αυτή μας τη δημοσκόπηση εμφάνισε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι στην προηγούμενη. Έχει διαρροές. Έχει μια βασική διαρροή προς το ΣΥΡΙΖΑ, θα τη δούμε στη συνέχεια, μεγάλη διαρροή πρέπει να πω, για την Ένωση Κεντρών που τα ποσοστά της είναι ελαφρώς αυξημένα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Και για την Πλεύση Ελευθερίας που είναι ελαφρώς μειωμένα, θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση τα όρια, τα στατιστικά δεν βλέπουν ως πάνω όριο την πιθανότητα εισόδου στη Βουλή. Το υπολοιπόμενο ποσοστό αναποφάσιστων που το έχεις μετρήσει στο 12,7 βλέπεις να έχει την ίδια πορεία αναλογίας προς τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό προς τη Νέα Δημοκρατία, μικρότερο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Το ρωτάω αυτό πολιτικά, θα το συζητήσουμε και σε λίγο εδώ με τους καλεσμένους μας, γιατί το κομμάτι των αναποφάσιστων ήταν ένα κομμάτι στο οποίο υπολόγιζε πάρα πολύ η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω καταρχήν ότι για μία ακόμα φορά είναι περισσότερο γυναίκες οι αναποφάσιστοι. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι ανάμεσα στα 25 και στα 55 χρόνια. Και να πω ότι προέρχονται κυρίως από πολίτες που επέλεξαν στις ευρωεκλογές τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα, τα κάτω του 3%. Μάλιστα. Τώρα, δεν γνωρίζω όλοι τι θα κάνουν, για να είμαι απολύτως ειλικρινή. Όχι, μάλλον αυτό όμως το δείγμα του 3% ακριβώς, που ήδη αποφάσισε. Ναι. Και το είπαμε πριν, τι έκαναν όσοι αποφάσισαν μεταξύ της προηγούμενης δημοσκόπησης μας. Θα δείξει μας τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Ναι, αυτοί κινήθηκαν λίγο περισσότερο συγκριτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι προς το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα που είναι τα στατιστικά όρια στα ποσοστά της δημοσκόπησης, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο. Δεν είναι τα ποσοστά, δεν είναι εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, γιατί υπάρχουν αναποφάσιστοι. Απλώς έχει σημασία αυτή η κάρτα για να δει κανείς κυρίως τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, της Ελληνικής Λύσης και του Μέρα 25. Για να διαπιστώσει λιγότερο για τη Χρυσή Αυγή, περισσότερο για τα άλλα δύο κόμματα, ότι το κάτω όριό τους είναι κάτω του 3%. Έξω από τη Βουλή. Το πάνω όριό τους είναι όμως μέσα στη Βουλή. Άρα μην βιαστεί κανείς να προεξοφλήσει λέγοντας πόσοι ή ποιοι θα μπουν. Θα το δούμε την Κυριακή. Η Χρυσή Αυγή σαφώς έχει μεσοσταθμικό ποσοστό πολύ πάνω από το 3, άρα οι περισσότερες πιθανότητες είναι να είναι στη Βουλή, πολύ λιγότερες να μην είναι. Για την Ελληνική Λύση και το Μέρα 25 θα περιμένουμε. Όλα παίζονται, θα μπορούσαμε να πούμε. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη που έχει τις συσπυρώσεις μετακινήσεις προς τη Νέα Δημοκρατία. Η συσπήρωση είναι πάρα πολύ ψηλή. Τα βάνει 91%. Η συσπήρωση σε σχέση με τις ευρωεκλογές είναι πράγματι 91%. Αυτό που δείχνει αυτός ο πίνακας είναι οι πολλές πηγές εισρωών για τη Νέα Δημοκρατία και η πολυσυλλεκτικότητά της δηλαδή, η οποία δείχνει να είναι μεγάλη. Να δούμε από πού έχει τα περισσότερα. Ακριβώς. Εγώ βλέπω ότι τα πιο πολλά τα έχει από την αποχή. Ναι, το 19% από όσους δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές, αλλά είπαν θα ψηφίσουμε τώρα, επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Λύση. Είναι 18% από την Ελληνική Λύση. Είναι μεγάλο το ποσοστό από την Ελληνική Λύση που κατευθύνεται. Και από τη Χρυσή Αυγή μεγάλο. 10% από τη Χρυσή Αυγή, 10% από την Ένωση Κεντρών, υψηλό ποσοστό 9% από το Κίνημα Αλλαγής. Έτσι, 2% από το ΣΥΡΙΖΑ, 4% από το Μέρα 25. Πρακτικώς η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται ψηφοφόρους από κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις συσπυρώσεις μετακινήσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το αντίστοιχο ποσοστό και εδώ η συσπύρωση είναι πάρα πολύ υψηλή. Και εδώ 9 στους 10, από όσους, 91% από όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές εξακολουθούν να το ψηφίσουν. Εδώ οι πηγές είναι λιγότερες. Είναι βέβαια, λιγότερες, για να δούμε από πού. Μεγάλη πηγή εισρών. Το Μέρα 25. Ποσοστιαία είναι από το Μέρα 25. Υψηλό είναι το ποσοστό επίσης και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα 7% από όσους επέλεξε στις ευρωεκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα, τώρα λέει ότι θα επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2% από το Κίνημα Αλλαγής. Είναι 9% από όσους δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές και μας λένε ότι τώρα θα ψηφίσουν. Απομένει να φανεί βεβαίως. 1% από τη Νέα Δημοκρατία. Μικρότερος όγκος εισρωών για το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι για τη Νέα Δημοκρατία. Και τα δύο κόμματα όμως έχουν εισρωές και αυτό εξηγεί αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τα ποσοστά τους αυξάνονται και θα είναι σαφώς υψηλότερα από εκείνα που βλέπουμε εδώ ότι και εκτός από τα ποσοστά των αναποφάσιστων και τα ποσοστά της αποχής έχουν τεράστια διαφορά. Το 19% είδαμε. Είναι πολύ περισσότερο. Στη Νέα Δημοκρατία είναι το 9%. Είναι σαφώς περισσότεροι αυτοί που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία από όσους απήχαν και τώρα θα ψηφίσουν, σε σχέση με αυτούς που λένε ότι θα επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, λοιπόν, και να πάμε να δούμε τώρα και τι Βουλή θα είναι αυτή. Εκτίμηση εδρών θέλουμε. Είναι μια εκτίμηση εδρών. Είναι μια εκτίμηση εδρών που με βάση τα δεδομένα της έρευνας δηλώνει ότι θα υπάρξει μια σαφής και καθαρή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία.
Ο ακριβής αριθμός των εδρών θα εξαρτηθεί από το ύψος του ποσοστού που θα κατακτήσει η Νέα Δημοκρατία σε συνάρτηση με το άθροισμα του ποσοστού των κομμάτων που θα είναι κάτω από το 3%. Να το πούμε, να το διευκρινίσουμε. Σε ποια περίπτωση θα έχει τις 155 κατ' εκτίμηση έδρες, όταν η Βουλή έχει 7 κόμματα, όταν είναι μικρό το ποσοστό πολύ των κομμάτων που θα είναι εκτός Βουλής, άρα θα μπουν πολλά κόμματα. Για να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, επειδή τα βλέπαμε πριν, αν τα κόμματα που είναι στο όριο της εισόδου στη Βουλή, το Μέρα 25, η Ελληνική Λύση, ακόμη και η Χρυσή Αυγή, εάν είναι όλα μέσα, θα φτάσουμε στις 155. Και αναλόγως λοιπόν θα μπορεί να φτάσει και πολύ ψηλά, και τις 158 και τις 160. Ανάλογα με το ποιοι θα είναι μέσα. Και στο 165 που βάζεις ως εκεί μιλούμε για μια Βουλή τεσσάρων κομμάτων ουσιαστικά. Ναι, μιλάμε πια για Βουλή χωρίς πιθανότατα τον κύριο Βαρουφάκη, χωρίς πιθανότατα τον κύριο Βελόπουλο. Με πολύ υψηλό ποσοστό. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπουμε, απλώς να εξηγήσω ότι για το Μέρα 25 και την Ελληνική Λύση, το 0 έως 11 περιλαμβάνει βεβαίως και το ενδεχόμενο το στατιστικό να είναι εκτός Βουλής, οπότε δεν κατακτούν καμία έδρα με βάση τον εκλογικό νόμο. Αυτή είναι η εικόνα 4-24 ώρα πριν τις εκλογές. Νεότερα και περισσότερα την ημέρα των εκλογών. Ημέρα των εκλογών. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Νίκο Φίλη, υποψήφιο βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Αθήνας. Καλησπέρα. Και τον κύριο, γεια σας κύριε Φίλη, και τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Καλησπέρα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με αυτά που βλέπαμε πριν με τη δημοσκόπηση. Κύριε Φίλη, θα ξεκινήσω από εσάς, γιατί και αυτή η δημοσκόπηση δίνει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν 10 μονάδες, και δίνει και βέβαια η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πέστε μου, και μάλιστα τα στοιχεία που λέγαμε πριν και των αναποφάσεων και της αποχής δείχνουν ότι οι εκτιμήσεις που κάνατε για τους αναποφάσεις και την αποχή δεν ήταν οι εκτιμήσεις που θα θέλατε, γιατί βλέπουμε ότι και αυτά τα κομμάτια των πολιτών πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι τελικά είχαμε στις εκλογές μία ευθεία απόρριψη της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ότι οι ευρωεκλογές ήταν σαν εθνική κάλπη? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εγγράφεται και μία γνώμη των πολιτών για τα εθνικά ζητήματα. Όχι μόνο γιατί έτσι τέθηκε και από τα δύο μεγάλα κόμματα, καταρχήν από τον κύριο Μητσοτάκη και μετά και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διότι όταν έχουν οι πολίτες να ψηφίσουν 4 χρόνια και πηγαίνουν να ψηφίσουν στις κάλπες μετά από 4 χρόνια, είναι λογικό να θέλουν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση που υπάρχει. Τώρα, είναι τα αποτελέσματα αυτά οριστικά και χρειάζεται να μην ψηφίσουμε την Κυριακή? Εννοείται των δημοσκοπήσεων. Των δημοσκοπήσεων. Λέτε. Εντάξει, όχι, εννοείται βέβαια, πως όχι. Όμως είναι μια αποτύπωση της στιγμής και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Όλων των στιγμών, κύριε Φίλη, γιατί όλων αυτή τη φορά οι δημοσκοπήσεις, αυτή την περίοδο, τουλάχιστον για τις ευρωεκλογές, δεν είχαν απόκληση από την πραγματικότητα. Και με αυτό το δεδομένο λέμε ότι πιθανόν και τώρα να μην έχουν απόκληση από την πραγματικότητα, γι' αυτό και τη συζητάμε είναι με πιθανό, τη σοβαρότητα που τη συζητάμε. Είναι πιθανό, βεβαίως. Και πρέπει να δούμε όμως δύο πράγματα. Το πρώτο, έχουμε πριν λίγο καιρό, ούτε ένα μήνα πόσο είναι τις ευρωεκλογές, και είναι λογικό η παράσταση νίκης να προσδιορίζεται καθοριστικά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Μπορεί αυτή στην πράξη να αλλάξει? Μπορεί. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, βεβαίως, τα περιθώρια αυτά στενεύουν. Σημασία έχει όμως ότι επιβεβαιώνονται δύο ισχυρές τάσεις των ευρωεκλογών. Η πρώτη τάση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πράγματι παραμένει πρώτο κόμμα και διεκδικεί αποτελέσματα και την αυτοδυναμία. Η δεύτερη τάση όμως, που είναι εξίσου σοβαρή, είναι ότι έχουμε ένα ισχυρό πλέον κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο κόμμα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με ποσοστό 24, 25, 27, αλόγως το 100 όσο βγάζουν οι δημοσκοπήσεις τώρα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο του πολιτικού συστήματος. Δεν έχει αποκρισταλωθεί ακόμη. Αυτός ήταν ο στόχος σας? Θα ακούσετε τώρα, θα ακούσετε. Να. Και συνεπώς αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα είναι ότι οι εξελίξεις πολιτικές και μετά τις εκλογές θα έχουν ένα στοιχείο, το τονίζω αυτό, ρευστότητας. Δεν παγιώνονται αυτές οι εξελίξεις και αυτοί οι σχετισμοί. Θα δούμε όμως
τα αποτελέσματα. Κύριε Φίλη, και οι κάλποι των ευρωεκλογών αλλά και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεσαία τάξη σας εκδικείται. Ποια ήταν αυτά τα λάθη τα οποία πιστεύετε ότι οδήγησαν σε αυτό το γύρισμα της πλάτης από ένα ικανότατο κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο σας είχε ψηφίσει και μάλιστα είχε επενδύσει και σε αυτό που είδαμε σε μία από τις κάρτες, την ελπίδα, η οποία ελπίδα πάει αντεστραμμένα τώρα. Δηλαδή αυτό το κύμα ελπίδας που είχε δημιουργηθεί το 2015 στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι κύμα ελπίδας προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να μου πείτε τι νομίζετε ότι κάνατε λάθος, γιατί ούτε το επιχείρημα του φόβου της επιστροφής της δεξιάς δείχνει ότι έχει πιάσει. Πρέπει να σας πω ότι για το θέμα της ελπίδας, και αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό, μπορεί σχετικά, συγκριτικά, η Νέα Δημοκρατία να είναι πιο ισχυρή στην επιλογή ελπίδα για το μέλλον, αλλά είναι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά ως κόμματα στα οποία ελπίζουν οι πολίτες. Βλέπω, αν δεν κάνω λάθος, 22 και 32% αντίστοιχα είναι η ελπίδα των πολιτών στα κόμματα αυτά. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, διότι δείχνει μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος και μια απόσταση των μεγάλων πολιτικών κομμάτων από τις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Είναι μια κρίση εκπροσώπησης που σοβεί και που βεβαίως θα βγει η κυβέρνηση μεθαύριο, αλλά είναι μια κυβέρνηση μειωμένων προσδοκιών. Έτσι λέτε. Το βλέπω από την δημοσκόπηση. Ελπίδα βλέπω, μόνο 32% στη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως μόνο 22% στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι Έλληνες. Άρα λοιπόν θα έχουμε. Δεν θυμάμαι να υπήρχαν μεγαλύτερα ποσοστά ελπίδας όταν αναλάβατε εσείς τη διακυβέρνηση. Υπήρχαν μεγαλύτερα ποσοστά ελπίδας και διαψευστήκαν εν μέρη, αυτό είναι σαφές. Mm-hmm. Αλλά για να ολοκληρώσω και να το τονίσω αυτό το πράγμα. Μεθαύριο λοιπόν, αν υποτεθεί ότι αυτή η δημοσκόπηση βγάζει το αποτέλεσμα, θα έχουμε μια κυβέρνηση δυστυχώς που δεν θα συσπηρώνει σε μεγάλα ποσοστά την ελπίδα των Ελλήνων πολιτών. Ούτε η αντιπολίτευση. Για να είμαι σαφής. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού τα επόμενα χρόνια. Ναι. Και εάν θα έχουμε μια κρίση εκπροσώπησης, μια κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών συνολικά προς το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα, κύριε Βαρβιτσιώτη, τι λέτε, θα υπάρχει τέτοιο στοιχείο, θα υπάρχει κρίση εκπροσώπησης? Γιατί εδώ τα στοιχεία, για να το πω στον κύριο Φίλη, δείχνουν άλλα. Οι αριθμοί δείχνουν ότι είναι μεγάλα τα ποσοστά γενικά τα οποία εμπιστεύονται και επενδύουν στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και η αυτοδυναμία, η πιθανότητα. Με ελπίδα 32% μόνο. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο όμως. Και λοιπόν, με ρωτήσατε για τη μεσαία τάξη, βέβαια, και δεν σας απήντησα. Θα την βάλουμε πάλι τη μεσαία τάξη, γιατί δεν το απαντήσατε όντως. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η αυτοδυναμία που αποτελεί τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας θα εκπέμψει ένα μήνυμα σιγουριάς για τη χώρα. Γιατί για να υπάρχει ανάπτυξη, για να υπάρχει διεθνής ισχυρή εκπροσώπηση, που είναι πράγματα ζητούμενα αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση. Χωρίς ισχυρή κυβέρνηση που εκπέμπει το μήνυμα της πολιτικής σταθερότητας, ούτε επενδύσεις έρχονται, ούτε ανάπτυξη καλλιεργείται, ούτε σε καμία περίπτωση μια σοβαρότητα στην διεθνή σκακέρα. Τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτό που έχουμε σαν στοίχημα από τις 8 Ιουλίου και μετά είναι ακριβώς όχι μόνο να μην διαψεύσουμε τις ελπίδες των ανθρώπων που μας ψήφισαν, αλλά να ενσαρκώσουμε και τις ελπίδες των ανθρώπων που δεν μας ψήφισαν. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε τρέχοντας. Αν καθυστέρησε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε κάτι, είναι στο να τρέξει σε ρυθμούς ανάπτυξης ανάλογους με τις χώρες που μπήκαν σε μνημόνια και βγήκαν από αυτά. Και να φέρουμε πραγματικά αυτή τη νέα σελίδα που λέμε στην ελληνική οικονομία. Σήμερα υπάρχει μια πάρα πολύ καλή είδηση, κυρία Στάε, και δεν θέλω να μπω στη τέτοια της δημοσκόπησης ή να αλλοιώσω την εικόνα, αλλά η πολύ καλή είδηση είναι ότι για πρώτη φορά το ελληνικό ομόλογο βρίσκεται και διαπραγματεύεται κάτω από το 2%. Ναι, από χτες είναι αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, αλλά και πολύ ισχυρό εργαλείο. Το να μειώνεις το κόστος δανεισμού της χώρας, το να μειώνεις το κόστος δανεισμού των τραπεζών, με αποτέλεσμα να μειώνεις και το κόστος δανεισμού του ίδιου του πολίτη, είναι ένα πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είχε επιτευχθεί. Κύριε Βαρβιτσιώτη, είπατε ότι θέλετε την επομένη των εκλογών, επαληθευόμενες οι δημοσκοπήσεις, να εκπροσωπήσετε και αυτούς που σας ψήφισαν, αλλά και αυτούς που δεν σας ψήφισαν, και εκεί να επενδύσετε στην ελπίδα μαζί τους. Δηλαδή, αν επαληθευτεί αυτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, θα σχηματίσετε κυβέρνηση η οποία, όπως έχει πει εδώ και πολύ καιρό ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα είναι αμιγός
κομματική με δικά σας στελέχη, να το πω έτσι, αλλά θα ζητήσετε εθνική συνένεση και εντός κυβέρνησης, δηλαδή θα διευρυνθείτε και στους άλλους πολιτικούς χώρους. Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα αποτυπώνει μόνο το γαλάζιο χρώμα. Αλλά θα σας πω ότι υπάρχει μπροστά μας και η εξής πρόκληση. Υπάρχει η πρόκληση ορισμένων μεγάλων αλλαγών. Οι αλλαγές που προβλέπονται από τη συνταγματική αναθεώρηση, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα θέματα της ασφάλειας, στα θέματα του εκλογικού νόμου. Εγώ μίλησα μόνο για το προφίλ της κυβέρνησης. Ναι. Δεν μιλάω για τις συνεργασίες ή τις συνενέσεις. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα τη σχεδιάσει αυτή την κυβέρνηση. Όχι, ρωτάω, είναι κάτι το οποίο το έχετε συζητήσει. Τα οποία λέει ο κ. Μητσοτάκης και δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει φανεί να αφίσταται των δεσμεύσεών του. Αλλά σας λέω ότι ούτως αλλιώς θα δουλέψουμε για μεγαλύτερες και ευρύτερες συνενέσεις και μέσα στο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Να έρθουμε σε ένα θέμα το οποίο σήμερα, τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, δημιούργησε πολιτική ένταση, γιατί την τελευταία εβδομάδα υπάρχουν αρκετά θέματα με πολιτικές εντάσεις. Η περίφημη δήλωση που έκανε ο υποψήφιος βουλευτής σας, ο κύριος Παπαδημητρίου, για επιστοληπτική γραμμή, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ανταπάντησε ότι πάτε κατευθείαν για τέταρτο μνημόνιο. Τελικώς ήταν ένα ατύχημα του υποψήφιου βουλευτή αυτό που είπε, προσωπική του γνώμη, την οποία δεν έπρεπε να πει. Ή υπάρχουν κάποιες τέτοιες σκέψεις. Να σας πω κάτι. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Δεν φαίνεται. Δεν προκύπτει. Στη δικιά μου ανάλυση, οικονομική ανάλυση, δεν προκύπτει αυτή η ανάγκη. Δεν προκύπτει η ανάγκη. Και εγώ, επειδή άκουσα όλη τη δήλωση του κύριου Παπαδημητρίου, μίλησε για την ανάγκη να τελειώσουμε με τα κόκκινα δάνεια, αξιοποιώντας το τεράστιο μαξιλάρι, το οποίο, τον 37 δις, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή κατατεθειμένο στο Λουξεμβούργο στο όνομα της ελληνικής κυβέρνησης, για την όποια ανάγκη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προκύψει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κόκκινων δανείων. Αυτό κατάλαβα να πει ο κ. Παπαδημητρίου και δεν φαίνεται, και η πορεία του ομολόγου το δείχνει, δεν χρειάζεται εσείς, η χώρα αυτή τη στιγμή. Κύριε Φίλη, όμως από την πλευρά σας σηκώσατε πάρα πολύ το θέμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καλείται ο κ. Μητσοτάκη να απαντήσει αν θα μας πάει σε τέταρτο μνημόνιο. Να σας απαντήσω. Πρώτα. Το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων επιβεβαιώνει ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια έδωσε μία διέξοδο στην ελληνική οικονομία. Είχαμε 420 εκατομμύρια στα ταμεία όταν ανεβήκαμε τις αρχές του 2015. Αφήνουμε 37 δισεκατομμύρια χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, θυσίες, καμία αντίρρηση, αλλά είναι όμως μία ασφάλεια για την ελληνική οικονομία. Προχθές ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα στην έκθεσή του να λέει πράγματα που προσυδειάζουμε αυτά που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου. Δηλαδή αμφισβητεί την πορεία της οικονομίας, που πηγαίνει, στην ουσία όμως αμφισβητεί τη δυνατότητα και της κυβέρνησης, αν υπάρξει μελλοντική κυβέρνηση Μητσοτάκη, να εφαρμόσει μια, όπως λέει, πολιτική μειωμένης φορολογίας, με βάση τα στοιχεία που έχει για την εξέλιξη των δημοσίων οικονομικών ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Παπαδημητρίου τι κάνει τώρα? Λέει ότι θα βάλουμε χέρι στα 37 δισεκατομμύρια, θα τα δώσουμε στις τράπεζες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα αφήσουμε αθωράκιση την ελληνική οικονομία σε πιθανή κρίση. Θα αφήσουμε αθωράκιση την ελληνική οικονομία απέναντι στις υποχρεώσεις μας προς τους πιστωτές. Διότι πράγματι τα μνημόνια θα έρθουν. Μήπως είναι πολύ τραβηγμένο από τα αυτιά και από τα μαλλιά αυτό το συμπέρασμά σας ότι θα έρθουν τα μνημόνια? Δεν είναι τραβηγμένο, διότι όπως απέδειξε και ο κ. Τσακαλώτος με βάση την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν πάψει να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος και τα 37 δισεκατομμύρια είναι μαξιλάρι που καταρχήν αφορά το δημόσιο χρέος ή την επόμενη 12ετία, εάν πάψει να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος, τότε έρχεται η ιστορία. Κύριε Βαρουσιώτη, αυτά είναι που είπε κάτι σήμερα. Το οποίο λέγαμε το 2015, ότι αν δεν εξυπηρετείτε το δημόσιο χρέος, ότι αν δεν έχετε επαρκή ρευστότητα, θα μπούμε σε ένα καινούριο μνημόνιο. Τότε μας διαψεύδατε. Τελικά καταλήξατε σε ένα καινούριο μνημόνιο το 2015, μετά από όλη αυτή την πορεία. Τι θέλουμε να πούμε και τι θέλουμε να πετύχουμε, κυρία Στα, είναι πολύ ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε να τρέξουμε. Σήμερα βγήκε η Lambda Development και είπε ότι οι ρυθμίσεις που φέρνει το Υπουργείο Πολιτισμού ουσιαστικά βάζουν φρένο στην οποιαδήποτε επένδυση στο ελληνικό. Μιλάτε για το ίδιο έγινε εχθές μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Λιμάνια στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε λοιπόν 1,5 δις που κάθεται στην πόρτα μας και δεν το αφήνουμε να μπει μέσα. Βάζουμε γραφειοκρατικούς περιορισμούς. Αυτά θα σταματήσουν.
Όπως θα σταματήσει και το φαινόμενο της ανομίας, γιατί θέλω να σχολιάσω επίθεση που δέχτηκε συνυποψήφια βουλευτής σήμερα το απόγευμα στα Εξάρχεια. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο. Ότι αυτό που θα τελειώνει είναι και μία αίσθηση ότι, ξέρετε, θα υπάρχει ατιμωρησία. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι, επειδή έχει απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη για το τι γίνεται για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μία από τις γενναίες παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα και με ευρύτατη συνένεση να αποκαταστήσουμε αυτά που σήμερα γκρεμίστηκαν και μάλιστα με τόση βιάση τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα, λοιπόν. Ο κύριος Βαρδισιώτης μας δίνει πολύ από αυτό που ονομάζουμε νόμος και τάξη, δηλαδή μια επιστροφή σε συνθήκες ανασφάλειας και όχι ασφάλειας, κρατικού αυταρχισμού, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι διεθνές το δόγμα της δεξιάς. Σας κόβω από την υγεία, σας κόβω από την παιδεία, από τις συντάξεις, που είναι το πραγματικό πλαίσιο μιας ασφάλειας μαζί με την αστυνόμευση. Αλλά σας δίνω πολλή αστυνόμευση για να έχετε να μην φοβάστε. Ένα παράδειγμα, σας λέω μόνο, ένα στοιχείο. Εσείς δεν καταδικάζετε την επίθεση, απολύτως, που δέχτηκε η συνυποψήφιά μας στα Εξάρχεια. Μπορεί να πάει εύκολα ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στα Εξάρχεια. Δεν μπορεί να πάει, δυστυχώς, κύριε Φίλε. Τα Εξάρχεια, ακόμα και έτσι όπως τα λέτε. Τρεις φορές έχουν κάποιο στο γραφείο μου. Ακόμα και έτσι τα Εξάρχεια, όπως τα λέτε, δεν αποτελούν το παράδειγμα ποια είναι η Αθήνα των 6 εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο. Και όταν σηκώνεται μια ατζέντα ανασφάλειας για το σύνολο της Αθήνας, σηκώνεται μια ατζέντα για να μην έρθουν οι τουρίστες στην Αθήνα. Για να υπάρχει μια κατακρίνηση. Τώρα νομίζω ότι υπερβάλλεται. Το ότι θέλουμε να κάνουμε την Αθήνα πιο ασφαλή. Το ότι δεν θέλουμε τρομοκρατικό τουρισμό στην Αθήνα, να έρχεται να απαλτάει Σαββατοκύριακα Μολότο. Οι διάφοροι να εκπαιδεύονται. Είναι τρομοκράτες. Όχι, αλλά υπάρχει και ένα τουρισμό, το ξέρετε πολύ καλά, που έρχεται να ρίξει Μολότο στους αστυνομικούς. Που υπονοούν υποψήφιες όπως ο κύριος Παπαδημητρίου και ο Τράπεζα της Ελλάδος και το γυρνάτε ξανά στα Εξάρχεια. Τι σημαίνει αυτό? Μια αδυναμία να παρουσιάσει με ειλικρίνεια το πρόγραμμά στο οικονομικό. Και ξανά εδώ Εξάρχεια. Είναι το πρόγραμμά μας και είναι μια δέσμευσή μας. Ένα σημαντικό στοιχείο. Ένα διεθνές ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Έχει έναν άξονα, κύριε Φίλη, αν μου επιτρέπετε, το πρόγραμμά μας. Έχει έναν άξονα στον οποίο αποτύχατε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ανάπτυξη. Δεν πετύχατε ποτέ το στόχο που βάζατε στον εαυτό σας. Δεν, 2,5 προβλέπατε. 2,5 προβλέπατε. 2,5 προβλέπατε θέμα, και δεν τον πιάσατε ποτέ το στόχο. Για το θέμα της ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο λέει ότι η Αθήνα, για το θέμα της ασφάλειας, είναι από τις πιο ασφαλείς περιοχές πρωτεύουσες της Ευρώπης, αλλά οι κάτοικοι αισθάνονται ανασφαλείς. Ποιος ευθύνεται για αυτή την πλασματική πραγματικότητα, για αυτή την εικονική πραγματικότητα? Α, δεν είναι αλήθεια, η τηλεόραση. Η τηλεόραση και η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Η τηλεόραση. Και η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Η τηλεόραση. Αισθάνομαι απολύτως υπεύθυνη τώρα. Αν αισθάνεστε τα τηλεόραση μόνο, εσείς βεβαίως, καμία αντίρρηση. Αλλά επαναλαμβάνω, η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, τρόμος, αυτό είναι, η οποία αποτελεί και ένα σύριαλ τηλεοπτικό. Αν δεν υπήρχε η αίσθηση από κάτω από τον πολίτη... Αλλά δεν μας απαντήσατε για τα μνημόνια που ετοιμάζετε. Δεν ετοιμάζουμε κανένα μνημόνιο. Ούτε για τις συντάξεις που κόβετε, μας απαντήσατε. Ούτε για τη διάλυση του τομέα, ούτε για την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, ούτε για τα σχολεία τα οποία θα διαλύσετε. Αυτό που θα έρθει είναι να μειωθούν οι φόροι. Επιτέλους, οι παράλογοι, οι άδικοι, η έμεση για που χτυπήσανε, και για τους πλουσίους, και για τις βίλες, τη μεσαία και για τις βίλες στον Χρυσταφόλη. Μιλέτε για τις βίλες, γιατί τελευταία νομιμοποιείτε βίλες όριων. Θέλουμε να μειωθεί ο έμφυα και τον μειώνουμε κλιμακωτά. Τις βίλες τις αγκαλιάσατε, τις νομιμοποιήσατε κιόλας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία στην πρώτη Αθηνών εσείς, κύριε Φίλη, στο δυτικό τομέα, στη Β' Αθηνών. Εσείς, κύριε Βαρβιτσιώτη, και εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε από τη θερμή πολιτική επικαιρότητα στον πραγματικό καύσωνα. Το θερμόμετρο αγγίζει από σήμερα τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και ο καύσωνας κορυφώνεται αύριο. Παρά την ασφυκτική όμως ζέστη, πιστοί στα πόστα τους παραμένουν πολλοί επαγγελματίες, οι οποίοι δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες. Εργαζόμενοι σε ψητοπολίες, εστιατόρια και καφετέρειες σπέβδουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Νερά, καπέλα και ομπρέλες επιστράτευσαν όσοι κατέβηκαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. I've got this parasol, I've got sun cream, I've just had to put my hair... Η ζέστη είναι υπόφορη. Οι τσολιάδες μπροστά στο άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη υπομένουν καρτερικά τον μίνι καύσωνα.
όπως και οι επαγγελματίες παντός καιρού. Παραμένουν συνεπείς στο καθήκον κάτω από το λιοπύρι ή δίπλα στη φωτιά. Ο κύριος Θανάσης πουλάει βιβλία στο δρόμο πολλά χρόνια. Οι καιρικές συνθήκες δεν τον επηρεάζουν πια, αρκεί να βγαίνουν τα προς το ζήν. Όταν είσαι εκτεθειμένος έξω, έχεις συνηθίσει και στα ακρία και στις ζέστες. Ταχμή νεράκια, κάνει εμπειρία αγρία. Μαθημένοι να ψήνονται είναι και οι ψήστες. Παρόλη τη ζέστη και τον καύσωνα, υδρώνουμε και εξυπηρετούμε τον κόσμο όλες τις ώρες. Το μεροκάματο βγαίνει με υδρότα και για τον κύριο Γιώργο, που όμως συνεχίζει να σερβίρει με χαρά τους τουρίστες. 40 βαθμούς θερμοκρασία εδώ και με τα μηχανήματα, με τους γύρους, με τα κάρβουνα, με όλα αυτά, με τα κλιματιστικά που δουλεύουν γύρω-γύρω, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοίξει 8 κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία όλων των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες. Υποχώρηση των πολύψιμων θερμοκρασίων περιμένουμε από την Παρασκευή, πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και μέσω Σαββατοκύριακο και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ δεν θα απουσιάζουν και οι βροχές και τοπικές καταιγίδες που ενδέχεται να είναι ισχυρές στην κεντρική και Βόρεια Ελλάδα τις απογευματινές ώρες. Ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες στις ημέρες του καύσωνα θα πρέπει να τηρούν μια σειρά από μέτρα προφύλαξης. Θα πρέπει να καταναλώνουμε άφθονα υγρά, φρούτα και λαχανικά, να αποφεύγουμε τα βαριά φαγητά, να τρώμε μικρά και ελαφριά γεύματα. Να αποφεύγουμε τους χώρους με συνωστισμό, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άπαντες περιμένουν να παρέλθει το κύμα καύσωνα μέχρι να έρθει το επόμενο και ελπίζουν να τους βρει σε κάποια παραλία. Κάποιοι το έλυσαν καλύτερα το πρόβλημα του καύσωνα στη Βόρεια Ελλάδα, που και εκεί είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Με βουτιά στις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αντιμετωπίζουν τον καύσωνα. Οι υπόλοιποι έχουν προσπαθήσει να βρουν καταφύγιο δροσιάς σε αίθουσες που κλιματίζονται, ενώ υπήρξαν και πιο τολμηροί, οι οποίοι βούτυξαν στα νερά του Θερμαϊκού, λίγα μέτρα μακριά από το Λευκό Πύργο. Πάω για βουτιά τώρα. Αυτή είναι η πιο ευχάριστη λύση για την αντιμετώπιση του καύσωνα λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη έχει τόσο πολύ ζέστη που πρέπει να βρεις όταν βρεις ευκαιρία να πας όπου πιο κοντά γίνεται ή να δροσιστείς. Ήταν πολύ ωραία, δροσιστήκαμε, ξεφύγαμε λίγο από τη ζέστη της Θεσσαλονίκης. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς, οι παραλίες της Χαλκιδικής γέμισαν με κόσμο. Ανάσες δροσιά στις σκοτεινές παραλίες αναζήτησαν οι Θεσσαλονικοί, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα που έχει πλήξει τη Βόρεια Ελλάδα. Η βουτιά πώς ήταν? Δροσερή, ζεστή η θάλασσα. Με αυτοκίνητα και λεωφορεία, οι τυχεροί κάτοικοι των πόλεων που κατάφεραν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο από τις υποχρεώσεις τους, απόλαυσαν λίγες στιγμές δροσιάς μακριά από το κλιματιστικό. Έχει πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη, άκουσα σήμερα έχει 37 βαθμούς, οπότε είπαμε να έρθουμε εδώ πέρα έτσι να ξεσκάσουμε λίγο. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι υπερβολικά τολμηροί που βούτυξαν μέχρι και στο Θερμαϊκό, λίγα μέτρα μακριά από το Λευκό Πύργο για να δροσιστούν, αδιαφορώντας για τα βρώμικα νερά. Πώς την παλεύουμε? Νερά, φαντάζομαι, καπέλο. Νερά, κλιματιστικό, καπέλο και τίποτα άλλο. Αυτά. Με καπέλα στο κεφάλι και ομπρέλες στα χέρια, κάτοικοι και επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη προσπάθησαν να προστατευτούν από την αφόρητη ζέστη. Άλλοι αναζήτησαν λίγη σκιά κάτω από τα δέντρα στην παραλία της πόλης. We are from Turkey, Turkey. And it is very hot here. Οι υψηλές θερμοκρασίες μοιάζουν ανυπόφορες, κυρίως για τους τουρίστες. It's very hot. We must drink a lot of water and put a lot of sun cream. Άλλοι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στις κλιματιζόμενες αίθουσες που έχει διαθέσει για το κοινό τις ημέρες του καύσωνα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρωί-πρωί θάλασσα και μετά εδώ. Για δροσιά ήρθαμε και είναι δροσιά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και την Πέμπτη. Και μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, η Κριστίν Λαγκάρντ αφήνει την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πιάνει στα χέρια της το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Γαλλίδα πολιτικός κατάφερε στην καριέρα της να κερδίσει το ένα στοίχημα μετά το άλλο και μάλιστα σε θέσεις παραδοσιακά ανδροκρατούμενες. Στη χώρα μας, το όνομά της συνδέθηκε με τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Από την εθνική ομάδα της Γαλλίας στη συγχρονισμένη κολύμβηση κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, στις σπουδές και ακολούθως σε ανδροκρατούμενες θέσεις ισχύως που την έβαλαν το 2012 στη λίστα του περιοδικού Time για τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Στην Ελλάδα πάντως, το όνομά της θα θυμίζει πάντα την περιπέτεια στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. It's clearly that Greece is in a situation of acute crisis, which needs to be addressed seriously. Από το Μάιο του 2011, όταν ανέλαβε την Προεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι αναφορές και οι συναντήσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για το ελληνικό πρόβλημα ήταν αλλεπάλληλες. As you can imagine, the IMF stands ready to resume discussions and negotiations with the Greek authorities. And I'll leave it there.
at that point because it's now for the discussions to take place. Μέχρι το 2018, όταν παραδέχτηκε δημόσια στους Financial Times ότι έγιναν λάθη στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ατάκες της προκαλούσαν προβληματισμό. Of course there are hiccups on the road, sometimes major hiccups. Αρχικά ο Γιώργος Παπανδρέου, στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς και αμέσως μετά τα καρφιά στο Γιάννη Βαρουφάκη και οι κοινές συνεντεύξεις τύπου με τον Αλέξη Τσίπρα. All know the IMF approved in principle a new arrangement to support Greece's policy program. Πριν αναλάβει την Προεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τα χέρια του Ντομινίκ Στροσκάν, η Κριστίν Λαγκάρντ είχε γίνει η πρώτη γυναίκα Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Εκείνα τα χρόνια, τον Οκτώβριο του 2010, παρέδωσε λίστα στο ελληνικό κράτος με τα ονόματα Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία. Μια λίστα που προκάλεσε πολιτικό σεισμό και πήρε το όνομά της. Focus on the objective of what is intended for the better. Μελανή κοιλίδα στην εντυπωσιακή της πορεία, η καταδίκη της για αμέλεια το 2016 στην υπόθεση Ταπί. Η Κριστίν Λαγκάρντ κρίθηκε ένοχη για τα όσα έγιναν επί υπουργίας της το 2008, όταν εγκρίθηκε αποζημίωση στον Μπερνάρ Ταπί ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ. To support Greece's return to sustainable growth and a successful exit from any official financing. Επόμενο στίχημα της Κριστίν Λαγκάρντ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το τιμόνι πέρασε στα χέρια της και πλέον η ίδια καλείται να αφήσει για ακόμα μια φορά το δικό της στίγμα. Επιστρέφοντας στην εγχώρια πολιτική προεκλογική επικαιρότητα, θα συνδεθούμε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, υποψήφιο με το κίνημα Αλλαγή στο ψηφοδέλτιο του νομού Αχαΐας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανδρέου, τι κάνετε? Κύριε Στάι, χαίρομαι ότι βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε καιρό να τα πούμε και χαίρομαι ότι βρίσκομαι στην εκπομπή σας, βέβαια προεκλογικά στην Αχαΐα. Βέβαια, είναι ο κατάλληλος χρόνος. Προεκλογική περίοδος, ο κατάλληλος χρόνος για να τα λέμε. Να ξεκινήσω αμέσως με στοιχεία από τη δημοσκόπηση που μόλις παρουσιάσαμε. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε. Θα σας πω απλώς ότι υπάρχει ακόμα αυτή η μεγάλη διαφορά που δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περίπου στο 10%, στο 9,7%. Και για τα υπόλοιπα κόμματα, το κοινάλ το οποίο σας αφορά, δίνει ένα ποσοστό το οποίο είναι γύρω στο 7%, με δυνατότητα να φτάσει μέχρι το 8%. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν αυτό το ποσοστό είναι ικανοποιητικό, παρόμοια ποσοστά έχουν δώσει και οι άλλες δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο, για το κόμμα σας. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, θέλατε όσο γίνεται πιο μεγάλο ποσοστό, πιο μεγάλη δύναμη για το κοινάλ και μάλιστα ενίοτε προσδιοριζόταν και σε διψήφιο νούμερο. Κυρία Στάι, τα γκάλωπ είναι πάντα ενδεικτικά, τελικό λόγο έχει ο λαός, αλλά αν είναι να σχολιάσει κανείς τα γκάλωπ, σωστά λέτε, υπάρχει μια δυναμική, έστω και μικρή, αλλά ουσιαστική δυναμική, στο κίνημα αλλαγής. Και πιστεύω ότι αυτή η δυναμική είναι που πρέπει να αξιολογήσουμε, γιατί πιστεύω ότι έχει πια αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα σε αυτές τις εκλογές, οι αλήθειες για τις αιτίες της κρίσης. Ο κύριος Καραμαλής ήταν η αιτία της κρίσης, ο τρόπος διακυβέρνησής του, σύμφωνα με τον Jean-Claude Juncker. 10 χρόνια μας έλεγε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η αιτία της κρίσης ήταν τα μνημόνια και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ και ο Γεώργιος Παπανδρέου, αλλά τελικά αποκαλύπτεται ότι η αιτία της κρίσης ήταν ο τεράστιος, το τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού, με την υπερχρέωση, το διπλασιασμό ουσιαστικά του χρέους της χώρας, με την απάτη των στοιχείων που καταράκωσε την αξιοπιστία της χώρας, της δικιάς μας, μπροστά στις διεθνείς αγορές και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε με επιτόκια βιώσιμα. Και βεβαίως είδαμε και μια αντιπολίτευση είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε και του ΣΥΡΙΖΑ που άλλα λέγανε προεκλογικά. Είχανε μέσα στην κρίση λέγανε για τις δυνατότητες της χώρας με ροδοπέταλα να πάει στον παράδεισο, ενώ τελικά φέρανε σκληρά μνημόνια και πολύ μεγάλες θυσίες αχρίαστες για τον ελληνικό λαό.
Κύριε Παπανδρέου, το έχετε ξαναπεί αυτό. Να είχαμε τα μνημόνια γρήγορα. Έχετε ξαναπεί αυτό και σε πρόσφατη συνέντευξή σας. Είχατε πει μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γιούγκερ για το θέμα αυτό, ότι έπρεπε να έχει τραβήξει το αυτί και το χαλί νωρίτερα στην κυβέρνηση Καραμαλή. Και είχατε ζητήσει να βγει να μιλήσει και να απολογηθεί ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής βγήκε πράγματι και μίλησε. Δεν απολογήθηκε όμως για τίποτα. Εσείς το επαναφέρετε αυτό το θέμα. Και έχετε πει επίσης ότι δεν σας είχε ενημερώσει για την κατάσταση της οικονομίας, ότι υπήρχε διψήφιο έλλειμμα, για παράδειγμα. Όμως ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Προβόπουλος, αφού πάμε τόσο πίσω, έλεγε ότι σας είχε ενημερώσει. Είναι ψέμα αυτό? Ο κύριος Γιούνκερ ο ίδιος είπε ότι δεν είχε εικόνα καθαρή για τα στοιχεία της Ελλάδας. Ο κύριος Γιούνκερ, που έχουν όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς. Εσείς οι δημοσιογράφοι θα γνωρίζατε εάν είχε δημοσιοποιηθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο και γιατί να κρύψει η αντιπολίτευση την πραγματικότητα. Ο κύριος Προβόπουλος τελευταία στιγμή ψέλησε σε εμάς και δεν το είπε η δημόσια, ότι πιθανώς να φτάσει διψήφιο αριθμό, αλλά δεν γνωρίζαμε το βάθος της κρίσης και βεβαίως δεν γνωρίζαμε ότι και αυτός είχε ζητήσει από το Δονοτού πριν από ένα χρόνο να αποκρύψει από τη δημοσιότητα μία έκθεση που έλεγε ότι έτσι όπως πάει η Ελλάδα επί Καραμαλή θα φτάναμε τα 800 δις χρέος. Δηλαδή θα ήταν μία έκρηξη χρέος που δεν θα μπορούσε καν να διευθυνθεί ούτε με μηχανισμούς ούτε με τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν τις ευθύνες ας τις επιμερίσουμε εκεί που είναι. Στον κύριο Καραμαλή και στην παραβίαση, αν θέλετε, στην κατάχρηση της εξουσίας, την αυθαιρεσία της εξουσίας, δεν μπορεί μια δημοκρατία να κυβερνάται με έναν τρόπο όπου μπορεί κανείς να παίζει με τα χρήματα του ελληνικού λαού, να δανείζεται και να υπερχρεώνει τον ελληνικό λαό χωρίς να το ξέρει, να μην υπάρχει διαφάνεια στην αξιοποίηση των πόρων του ελληνικού λαού, να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό και στους διεθνείς οργανισμούς και μετά εμείς αυτούς να τους λέμε υπεύθυνη παράταξη. Αυτό δεν είναι επιμερισμός ευθυνών. Αυτός είναι ο απόλυτος καταλογισμός από ό,τι κατάλαβα μόνο στον κύριο Καραμαλή που κάνετε. Έχει το 99% των ευθυνών. Βεβαίως έχουν ευθύνες βεβαίως και η Ευρώπη σε ένα μεγάλο βαθμό, ο κύριος Μπαρόζο. Όχι οι άλλες κυβερνήσεις, οι προηγούμενες του κυρίου Καραμαλή και οι επόμενες κυβερνήσεις της κρίσης. Μα εμείς παραδώσαμε, κυρία Στάι, μου λέτε για προηγούμενες κυβερνήσεις. Για περιμένετε τι παραδώσαμε στον κύριο Καραμαλή. Μια χώρα με 5% ανάπτυξη, με Ολυμπιακούς αγώνες, με ένα κύρος διεθνές. Βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμασταν Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάναμε τη βαλκανική πολιτική. Ήμασταν το φωτεινό αστέρι των Βαλκανίων, η ευρωπαϊκή χώρα που όλοι υμνούσανε. Ήμασταν η χώρα με τις υποδομές που φτιάξαμε εκείνη την εποχή. Είμαστε στις 25 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Τι έγινε τα 5 χρόνια αυτά? Η κρίση ήρθε έτσι από τον ουρανό, σηκώθηκε ο Δίας σε λάθος πλευρά του κρεβατιού και μας έριξε κατάρα? Προφανώς κάτι διαμεσολάβησε. Διαμεσολάβησε η κακή διαχείριση του κύριου Καραμαλή. Δεν απολογήθηκε ο κύριος Καραμαλής, τον έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς μετά ως αυτή η παράταξη που λέει ότι είναι υπεύθυνη, έρχεται, δεν στηρίζει την προσπάθεια της χώρας για την οποία ευθυνόταν η ίδια, όπου αν είχε στηριχθεί θα είχαμε κύρος στις αγορές. Μιλάτε για τη δικιά σας κυβέρνηση τώρα. Τη δικιά μας κυβέρνηση. Δηλαδή να ψηφίζατε μαζί το πρώτο μνημόνιο, αυτό λέτε? Ναι, ήταν το οποίο είχα ζητήσει, αλλά να υπήρχε ουσιαστική στήριξη. Όπως έγινε στην Κύπρο, όπως έγινε στην Πορτογαλία, όπως έγινε στην Ιρλανδία. Έρχεται μετά με την κυβέρνηση Παπαδήμου, σώνει και καλά να πάμε σε εκλογές μέσα στην κρίση, με υποσχέσεις τότε του κυρίου Σαμαρά ότι με τα ζάπια, ότι θα βρει πολλά λεφτά και θα είμαστε μια χαρά, ενώ ήξερε ποια είναι η κατάσταση. Και εκείνη τη στιγμή που είχε διαβεβαιώσει ο κύριος Σαμαράς ότι θα ψηφιζότανε με μεγάλη πλειοψηφία τον ελληνικό λαό, μετά τις εκλογές αυτές και τις διπλές εκλογές φοβήθηκαν ότι ήταν μια μειοψηφία του ελληνικού λαού που ψήφισε αυτή την πολιτική του κύριου Σαμαρά και ότι τότε ήταν που κάναν το πρώτο σχέδιο για την έξοδο της χώρας μας από το ευρώ. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που θέλει να θεωρείται ευρωπαϊκή δύναμη και ευρωπαϊστές
ήταν εκείνοι που παραλίγο να μας βγάλουν από ατύχημα, μετά, όχι από πρόθεση. Κύριε Παπανδρέου, αφού πάμε πίσω και πριν επιστρέψουμε. Δεν είναι θέμα πρόθεσης, είναι θέμα πολιτικής. Και πριν επιστρέψουμε στο τώρα. Πρόθεση του κυρίου Σαμαρά ήταν σίγουρα να γίνει πρωθυπουργός. Το κατάφερε σε ζημία για το χώρο, για, το χώρο, και... για τη χώρα, για την οικονομία και για τις θυσίες. Που μετά μάλιστα, πριν επιστρέψουμε στο τώρα, να δούμε κάτι από το 2009 που λέτε ότι ήταν η καταστρεπτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επί Καραμανλή που οδήγησε τη χώρα εκεί. Πριν από τις εκλογές του 2009 που εσείς κερδίσατε, σας είχε καλέσει ο κύριος Καραμανλής να συζητήσετε επί συγκεκριμένων σημείων και εσείς είχατε αρνηθεί, γιατί αυτές είναι οι πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν τότε, οι δημοσιογραφικές. Ισχύει αυτό ή όχι? Και ένα από αυτά θα ήταν και τα ζητήματα της οικονομίας και τα νούμερα. Ποτέ δεν αρνήθηκα ως αξιωματική αντιπολίτευση να συζητήσω και να στηρίξω εθνικές υποθέσεις. Και το είπα και στις προγραμματικές δηλώσεις όταν πρωτοβγήκε ο κύριος Καραμαλής, ότι σε θέματα όπως δημόσια διοίκηση, αξιοκρατία, εθνική εξωτερική πολιτική, παιδεία, διαφάνεια, να χτυπήσουμε τη διαφθορά, εγώ θα βάλω πλάτη. Δεν θέλησε ο κύριος Καραμαλής σε κανένα από αυτά τα θέματα να κάνει σοβαρές αλλαγές. Μάλιστα. Και όταν πια το 2009 με κάλεσε, δεν μου είπε τίποτα συγκεκριμένο. Μου είπε γενικότητες, ούτε νούμερα. Νομίζω τελικά ήταν για το Θεαθήνε. Ας τον φέρετε, αν μπορούσε να έρθει ο κύριος Καραμαλής, με τα χαράς, να το συζητάγαμε και να μας πει αυτός τι να μου είπε. Να κάνουμε τουλάχιστον ένα debate ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Καραμαλή. Και εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι κύριε Καραμαλή, Κώστα, του είπα, εάν δεν ξεκαθαρίσουμε τη χώρα μας, φτιάξουμε θεσμούς, χτυπήσουμε τη διαφθορά, ο κόσμος θα μας πάρει με τις πέτρες. Να παλέψουμε μαζί, να φτιάξουμε μια χώρα διαφάνειας, αξιοκρατίας, σωστής λειτουργίας και μετά να πάμε σε εκλογές. Και τότε ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει ότι τα κόμματα έχουν υπεύθυνη στάση. Δεν το έκανε και βεβαίως βλέπετε που είμαστε σήμερα. Λοιπόν, ας έρθουμε στο τώρα. Πριν από λίγο διάστημα, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, είχατε πει σε συνέντευξή σας ότι πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού ή μια εθνική κυβέρνηση. Δηλαδή, κυβέρνηση αν δεν υπάρξει περίπτωση αυτοδυναμίας. Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία θα συμμετέχει και το κίνημα αλλαγής, γιατί όλοι ρωτάνε το κίνημα αλλαγής τι θα κάνει στην περίπτωση που δεν έχει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Πιστεύετε ότι υπάρχουν όροι που θα μπορούσε να κάνουν ένα τέτοιο σενάριο ρεαλιστικό? Ή απλώς έτσι το καταθέσατε για να μην πιέζετε το κοινάλ? Κυρία Στάη, πράγματι το είπα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο να γίνει, ότι υπάρχουν τέτοιες, αν θέλετε, προϋποθέσεις. Εάν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, και ελπίζω να μην πάρει αυτοδυναμία, θα μπορούσε βεβαίως να μιλήσουμε για μια εθνική, εθνικής ενότητας κυβέρνηση, όχι με μας μόνο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον δηλαδή τα 3 κόμματα τα πρώτα. Μα είναι ρεαλιστικό αλλά αυτό? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ το θέτω, διότι πρέπει να υπάρχει όχι μόνο η συζήτηση ποιος θα αναλάβει και ποιος δεν θα αναλάβει, αλλά ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος θα ήταν επιτέλους, όπως είπα και πριν, να κάνουμε τις βαθιές αλλαγές. Αλλαγές που ξεκινήσαμε εμείς στα 10 χρόνια, κυρία Στάη, τα 2 χρόνια είναι του ΠΑΣΟΚ, τα άλλα είναι 4 χρόνια ουσιαστικά και 4 χρόνια Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά και ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς συγκρουστήκαμε με τα κακώς κείμενα. Εμείς χαλάσαμε την πιάτσα για κάποια μεγάλα συμφέροντα, γι' αυτό μας χτυπήσανε. Αν καθίσουμε όλοι μαζί και πούμε να αλλάξουμε τη χώρα, όχι να μοιράσουμε τα υπουργεία, όχι να δούμε ποιος θα πάρει τι για να κάνουμε την νομή εξουσίας και να βάλουμε τους φίλους μας και τους κουμπάρους και ημέτερους, αλλά για να έχουμε πραγματικά μια προωθητική δύναμη αλλαγών στη χώρα και μαζί να πάμε στους εταίρους μας και να πούμε, ξέρετε, αυτά τα βάρη τα οποία έχει διαπραγματευτεί η κυβέρνηση, η προηγούμενη ή οι προηγούμενες, αν θέλετε, μαζί με τους θεσμούς, είναι πολύ μεγάλα για τον ελληνικό λαό. Έχει εξαντληθεί ο ελληνικός λαός από φόρους, από το αποκούμπι που πιθανώς να είχε στο πρώτο μνημόνιο, μετά το τρίτο, δεν τα έχει αυτά.
δώστε μας περιθώρια, ανάσα, οξυγόνο, να μην έχουμε δεσμεύσεις έτσι όπως το λέτε, τόσα μεγάλα πλεονάσματα. Έτσι όπως το λέτε για μαζί κυβερνήσεις. Να πάμε, αλλά να δεσμευθούμε απέναντι στους εταίρους μας ότι θα κάνουμε και 10 σοβαρές αλλαγές σε αξιοκρατία, σε διαφάνεια, ναι, σε λειτουργία του κράτους, στο να περιορίσουμε την κατάχρηση, την αυθαιρεσία της εξουσίας από τους κρατούντες και την αυθαιρεσία της εξουσίας από τους διάφορους μεγαλοσύμωνες, τα ισχυρά συμφέροντα. Κύριε Παπανδρέου, όπως μιλάτε για εθνική συνεννόηση, θεωρείτε ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία έχει την αυτοδυναμία που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να συγκροτήσει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι κυβέρνηση εθνικής ενότητας και όχι μονοκομματική δικιά της? Αυτό, ας πούμε, θα ήταν μια πρόταση που θα κάνατε, γιατί εδώ οι μετρήσεις δίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνη της και μάλιστα με μια πλειοψηφία εδρών ασφαλή. Εσείς πιστεύετε, ναι, ότι αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να γίνει και θα το προτείνατε στον κύριο Μητσοτάκη? Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά εγώ βλέπω ένα μονοπόλιο της εξουσίας από την Νέα Δημοκρατία. Θα αλλάξει και το Σύνταγμα με την πλειοψηφία. Μπορεί, μπορεί να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλά λέγονται ότι θέλουν να προωθήσουν τον κύριο Καραμαλή. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με στοιχεία του καραμαλισμού στην κυβέρνηση του ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια. Δεν θεωρώ ιδιαίτερα εφικτό ότι θα καλέσει να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Όμως βλέπω συνεχώς και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του κύριο Μητσοτάκη να καλεί το κοινάλ να έρθει στην κυβέρνηση. Βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να λέει να είστε και εσείς στην κυβέρνηση. Άρα φαίνεται όλοι μας θέλουν χρήσιμους, μας θεωρούν πολύ χρήσιμους. Κύριε Στάι, χρήσιμοι θα είμαστε όταν λέμε αλήθειες και όχι όταν απλώς πάρουμε υπουργικούς θόκους. Εμείς θα κάνουμε σκληρή, υπεύθυνη αντιπολίτευση. Οπότε ξεκαθαρίζεται ότι στο ερώτημα, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, πάντα μιλάμε, όχι σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ναι σε ψήφο ανοχής. Ποιο είναι το καθαρό, η καθαρή σας θέση σε αυτή την περίπτωση? Η καθαρή θέση είναι ότι εμείς δεν θέλουμε υπουργικούς στόχους. Νομίζω ξανά το είπε και Φόφη Γεννηματά σήμερα. Εμείς μιλάμε μόνο για ψήφο σε θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι εθνικής σημασίας ή για τα οποία συμφωνούμε. Έτσι θα κρατήσουμε μια όχι μόνο αξιοπρεπή θέση, αλλά θα αναδείξουμε τις αξίες μας, θα ξαναθυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη ήταν στη φωτεινή πλευρά της ιστορίας πάντα, προόδευσε η χώρα επί Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, συγκρουστήκαμε με συμφέροντα, φτιάξαμε την Ελλάδα διαφορετική, άλλαξε η Ελλάδα επί ημερών μας, σηκώσαμε ένα βάρος που δεν ήταν ευθύνη μας, ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες, παρότι όλοι μας πετάγανε πέτρες. Θα είχαμε, ήμουν ο πρωθυπουργός που είχε τη μεγαλύτερη κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση της πρόσφατης ιστορίας, αλλά είχα και όλους απέναντί μου, εκτός και εντός Ελλάδας. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί βεβαίως μου λένε ότι το κύκλωμά μας με την Αχαΐα θα κλείσει σε λίγα λεπτά. Ο κύριος Τσίπρας είπε χτες στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ότι μπορεί να συνομιλεί με τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου σε ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, πολιτικής ευπρέπειας. Εσείς μιλάτε με τον κύριο Τσίπρα? Εγώ, κύριε Στάι, μιλώ με κάθε έναν που ηγείται της χώρας και όχι μόνο, και με τα άλλα κόμματα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και όταν ήμουν στην αντιπολίτευση και επί κύριο Καραμαλή και επί κύριο Σαμαρά και επί κύριο Τσίπρα. Τώρα τελευταία πότε μιλήσατε? Διότι τελευταία είχαμε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα για το θέμα του Μακεδονικού, πριν βεβαίως κατατεθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά και με τον κύριο Σαμαρά είχα τακτικές επαφές όταν ήμουν στην αντιπολίτευση. Γιατί? Γιατί εγώ θέλω να πυρετώ τη χώρα. Είμαι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Γυρίζω ανά τον κόσμο. Μιλώ με ηγέτες παντού, με διεθνείς οργανισμούς. Όταν είμαι έξω, δεν κάνω αντιπολίτευση στη χώρα. Στηρίζω τη χώρα, στηρίζω τον Ελληνισμό, στηρίζω την προσπάθεια να φέρουμε εδώ επενδύσεις, αλλά δεν θέλω να εξισώνεται ο κύριος Καραμαλής με μένα. Ο κύριος Τσίπρας τώρα τελευταία ψέγει τον κύριο Καραμαλή για τα χρέη που άφησε πίσω, για το έλλειμμα που άφησε πίσω. Τόσα χρόνια όμως συγκάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ
ίσως για να σκυλεύσουν τον χώρο που λέγεται Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ή Κίνημα Αλλαγής, αλλά γι' αυτό οι αξίες μας, η αλήθεια θα λάμψει και πιστεύω ότι άσχετα από το αποτέλεσμα μεθαύριο που θεωρούμε ότι έστω τελευταίες μέρες θα έχει μια δυναμική ανόδου, θα είμαστε ο πυλώνας για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης και των αλλαγών που πρέπει να γίνουν μαζί με την πρόταση αλλαγών που πρέπει να γίνουν των βαθιά δημοκρατικών αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας επιτέλους. Λοιπόν, κύριε Παπανδρέου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία και η χαρά που ξαναβρεθήκαμε έστω και τηλεοπτικά. Και βέβαια είστε πολύ υποψήφοι πρώην και νυν πρωθυπουργοί στην Αχαΐα. Τους καλωσορίζουμε εδώ στην Αχαΐα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι για το καλό της Αχαΐας και όχι απλώς για τις στενά εκλογικές τους βλέψεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να έρθουμε τώρα σε ένα μοναδικό θέμα που απόλαυσαν τουρίστες και ντόπιοι στη Χιλή. Η μέρα έγινε νύχτα από την ολική έκλειψη ηλίου που έγινε για πρώτη φορά ορατή στη χώρα από το 1592. Το θέαμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μια ολική έκλειψη ηλίου κάνει τη μέρα νύχτα στη Χιλή. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί από νωρίς απολαμβάνει αυτό το μοναδικό φαινόμενο με τα τηλεσκόπια. Just overwhelmed, you know. I've never experienced something like this. This is incredible. It's been the most beautiful moment of this journey and I really enjoy to be here. I think you become overwhelmed because even with today's technology, we can't copy that. So I think that's just something mystical. Η χώρα δεν είχε δει μια ολική έκλειψη ηλίου από το 1592. Η επόμενη θα γίνει ορατή στη Χιλή το 2165. Έτσι ο ενθουσιασμός όλων ήταν μεγάλος. 150 χιλιόμετρα απόλυτου σκότους, με τον ήλιο να έχει κρυφτεί ολόκληρος και τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στον ουρανό. Πάντα με την κατάλληλη προστασία στα μάτια. No lo había visto nunca. Era sorprendente. Porque ocurre no siempre. Ο καθαρός ουρανός και ο καλός καιρός βοήθησε τον κόσμο να απολαύσει το μοναδικό φαινόμενο ακόμα περισσότερο, με ορισμένους να είναι πιο έμπειροι στις εκλήψεις. It's my fifth eclipse and spectacular. The view all around and then the shadow coming, the diamond ring and then the corona. Το πέρασμα στη σκιά της Σελήνης οδήγησε σε πλήρες σκοτάδι 2 και πλέον λεπτών, μέρα μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να πέφτει από 3 έως 4 βαθμούς. Εδώ τελείωσε και για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Ακολουθούν τα αθλητικά και ο καιρός. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.